κύριε, καλησπέρα σας. Συνηθίζεται να λέμε σε εφημερίδες και να φορτώνουμε όλα τα προβλήματα στον δαίμονα του τυπογραφείου. Εδώ στην τηλεόραση δεν υπάρχει ο δαίμονας της κάμερας, υπάρχει ο δαίμονας του κλιματισμού και γι' αυτό σήμερα μας βλέπετε έτσι με μια πιο καλοκαιρινή διάθεση. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Εύχομαι και ελπίζω να μην είναι θα το δικό, μου το ποδαρικό που προκάλεσε πρόβλημα στον κλιματισμό και ουσιαστικά θα κάνουμε την εκπομπή σε συνθήκες Ζαχάρας. Ναι. Έχουμε αρκετή ζέστη. Κύριε Ζωπούλε, είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε μια συζήτηση με τη νέα σας ιδιότητα ως πρόεδρου του κινήματος. Η εμπειρία αυτών των λίγων μηνών είναι αυτή που αναμένατε? Είσαστε χρόνια στην ΕΔΕΚ βεβαίως, αλλά άλλο τώρα να ηγείσαι ενός κόμματος. Είναι γεγονός ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, γιατί προηγουμένως αποτελούσες μέρος μιας ηγετικής ομάδας η οποία σχεδίαζε και υλοποιούσε ορισμένες αποφάσεις. Σήμερα οφείλεις να είσαι ο συντονιστής. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο τουλάχιστον διακηρύχθηκε πριν από τις εκλογές, ότι η νέα ΕΔΕΚ θα έχει μια συλλογική ηγεσία με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες θα λαμβάνονται οι αποφάσεις και θα πρέπει ακριβώς να είμαστε το ίδιο αξιόπιστοι όπως και στο παρελθόν όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή τους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί μια τεράστια ευθύνη, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλα τα στελέχη της ηγετικής ομάδας και θα πρέπει να ανταποκριθούμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και του κόμματος και της πατρίδας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις που δημιουργούνται. Πάντως υπάρχουν ακόμη αναταράξεις στο κίνημα, γιατί από τότε που αναγγείλαμε την εκπομπή ότι θα είστε φιλοξενούμενος, είναι από τις λίγες φορές που δεχτήκαμε πολλά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που ρωτήστε αυτόν τον κύριο Σιζόπουλο, ρωτήστε το άλλο, δηλαδή μία αγωνία στελεχών ή μελών του κόμματος για πράγματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την πορεία ενδεχομένως και με το μέλλον του κόμματος. Για παράδειγμα, αυτό που αναφέρεται με την ηγετική ομάδα. Πριν εκλεγείτε, υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, πώς έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, με την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή τη στιγμή είσαστε ο ηγέτης του κινήματος, έχοντας μια κοινοβουλευτική ομάδα με την οποία έχετε συγκρουστεί. Αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει? Και όμως μια κοινοβουλευτική ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε και το έχετε διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις, τουλάχιστον στα βασικά ζητήματα. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, υπάρχει μια συνδιαμόρφωση πολιτικής σε μείζωνα ζητήματα που αφορούν τη Βουλή και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να πιστωθεί και στις δύο πλευρές. Αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω ως πλευρές. Και στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και στην ηγεσία του κόμματος. Φαντάζομαι δεν θα συμφωνήσετε μαζί μου όπως κάποτε μιλάγαμε για το επίσημο και το ανεπίσημο δίκο, να μιλάμε για επίσημη και ανεπίσημη ΕΔΕΚ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επίσημη και ανεπίσημη ΕΔΕΚ. Νομίζω αυτό φαίνεται και από τα μέσα ενημέρωσης και από τις δηλώσεις και από τις παρεμβάσεις. Αλλά ακριβώς, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που είμαστε διατεθειμένοι να μιλήσουμε, να διαβουλευτούμε και να προχωρήσουμε σε σύνθεση απόψεων χωρίς ηγεμονικές τάσεις και χωρίς εκβιαστικές ενδεχομένως τοποθετήσεις, μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη οδό, να υπάρχει συνεργασία για το καλό του κινήματος. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα φάνηκε ότι δεν υπάρχουν κλειδονισμοί και κυρίως δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην ηγεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πριν περάσουμε στα μεγάλα τα θέματα, να δούμε κάνα δύο πράγματα ακόμα με την ΕΔΕΚ. Με τον πρόεδρο της Βουλής και προκάτοχό σας στην ηγεσία του κόμματος, πώς είναι η σχέση σας? Υπήρξε και εκεί μία τριβή. Υπήρξε τριβή. Ήταν εκεί που ήταν. Εγώ έχω δηλώσει πια ότι δεν πρόκειται πια να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα. Είναι δικαίωμα στον πρώην πρόεδρο του κόμματος να εκφράζει τις απόψεις του, να τοποθετείται για τα ζητήματα. Εμείς τον έχουμε καλέσει κατ' επανάληψη, αν και εφόσον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στα συλλογικά όργανα του κόμματος, επέλεξε να μην έχει οποιαδήποτε συμμετοχή. Έχει τις απόψεις δικές του. Δεν θέλω να επισέλθω πια σε αυτό το ζήτημα. Για μένα θεωρείται το θέμα κλειστό. Μάλιστα. Με τον ιδρυτή του κόμματος, φαίνεται πως οι σχέσεις είναι καλύτερες από ό,τι με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Δεν είναι απλά καλύτερες, είναι αγαστές. Είναι πάρα πολύ καλές και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι συμβουλές του Βάσου Λεσταρίδη για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η συσσωρευμένη εμπειρία την οποία έχει
και σε θέματα διαχείρισης του κόμματος και διαφόρων προβλημάτων, αλλά κυρίως και για το πολιτικό θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι απόψεις του. Τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Θα σημείωνα από αυτό το χρονικό διάστημα που είσαστε πρόεδρος του κινήματος, μία από τις τοποθετήσεις σας, σημαντική γιατί είναι και κομβικής φύσεως, που δημιούργησε συζήτηση. Η άποψή σας, όπως αυτή διατυπώθηκε μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ήταν συλλογική απόφαση. Κάποια στελέχη υποστηρίζουν ότι δεν τέθηκε σε ψηφοφορία, βγήκε μια ανακοίνωση. Θα θέλαμε λίγο να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό. Μανώλη, είναι δύο τα ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι η συγκεκριμένη ομιλία, εισήγηση, η οποία κατατέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και η οποία έγινε νομόφωνα αποδεκτή. Είναι κατακεγραμμένες, είναι ηχογραφημένες οι συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Άρα δεν είναι θέμα αμφισβήτησης. Υπήρξε κάποια διαφορετική άποψη όσον αφορά την ανακοίνωση η οποία θα εκδιδόταν με βάση αυτή την απόφαση. Έγιναν εισηγήσεις από κάποια στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, λήφθηκαν υπόψη, διαφοροποιήθηκε το προσχέδιο το αρχικό για την ανακοίνωση και εκδόθηκε σύμφωνα με τις απόψεις των στελεχών που τις υιοθετήσαμε. Και μάλιστα υπάρχουν και τα χειρόγραφα τα οποία δόθηκαν και οι σημειώσεις οι οποίες έχουν γίνει. Και ανατέθηκαν στην πολιτική γραμματεία για να μπορέσει να διαμορφώσει πια τη νέα ανακοίνωση στη βάση των εισηγήσεων που έγιναν. Αυτό έχουμε κάνει. Είναι γεγονός ότι κάποια στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής είπαν ότι πιθανόν να ήταν άκερο το να ληφθεί μια τέτοια απόφαση αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε την ίδια στιγμή ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή αποφασίστηκε από τον περασμένο Μάρτιο, γιατί ήταν απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου του 2014 ότι θα πραγματοποιηθεί μια Κεντρική Επιτροπή με αυτόν τον περιεχόμενο. Δεν έγινε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ως νέα ηγεσία θελήσαμε όλες τις εκκρεμότητες που υπήρχαν να τις κλείσουμε μέχρι και τον Ιούνιο, πριν από το καλοκαίρι. Ενημερώθηκαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τρεις φορές. Τον περασμένο Μάρτιο, 15 μέρες πριν από την Κεντρική Επιτροπή και 2 μέρες πριν από την Κεντρική Επιτροπή για αυτή τη συνεδρία. Δεν υπήρξε καμία ένσταση, δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση. Δεν υπήρξε καμία αντίθετη άποψη. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι κακώς τέθηκε το ζήτημα. Και δεν μπορεί κάποια στιγμή το διαδικαστικό θέμα να προτάσσεται της ουσίας. Και η ουσία ήταν αυτή η οποία αφορά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και κυρίως το περιεχόμενο της ομιλίας εισήγησης όπως αυτή κατατέθηκε και έγινε αποδεκτή. Να έρθουμε και στην ουσία της τοποθέτησης για τη Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία για να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις στο εξωτερικό, στο Κυπριακό. Το να διαφοροποιήσετε και να λέτε αυτή τη στιγμή η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία για μας δεν είναι η λύση την οποία θα πρέπει να επιδιώξουμε. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας εξηγήσετε γιατί θα πρέπει να επιδιώξουμε κάτι άλλο και τι είναι αυτό το άλλο που θα επιδιώξουμε. Μανώλη, θα πρέπει για σκοπούς κατανόησης και από τους τηλεθεατές να υπενθυμίσω ότι το 1989 όταν για πρώτη φορά τέθηκε το ζήτημα. Ήταν οι ομόφωνες αποφάσεις τότε του Εθνικού Συμβουλίου. Η ΕΔΕΚ ήταν το μοναδικό κόμμα που είχε διαφωνήσει με την ονοματολογία της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Και αν θυμίσω ότι ο Βάσος Λεσσαρίς τότε έλεγε ακριβώς ότι η διζωνική υπονοεί σύνορα, γεωγραφικό διαχωρισμό. Και αυτό δεν πρέπει να το αποδεχτούμε. Παρ' όλα αυτά, όταν όλοι οι υπόλοιποι το αποδέχτηκαν και μάλιστα συμπεριλήφθηκε και σε ψηφίσματα των ΟΕΕ και σε εκθέσεις των Γενικών Γραμματέων, η ΕΔΕΚ τότε είπε ότι εγώ δεν θα σταθώ στο θέμα της ονοματολογίας, δεν με εκφράζει η ονοματολογία, δεν με ενδιαφέρει η ονοματολογία. Εγώ θα δώσω περισσότερη βαρύτητα στο ποιο θα είναι η μορφή της λύσης, στη βάση ποιων προνοιών θα είναι αυτή η λύση. Και γι' αυτό ακριβώς. Η φράση υπήρχε και στην απόφαση, στη συμφωνία της 8ης Ιουλίου που είχε υπογράψει ο Τάσος Παπαδόπουλος και της 11ης Φεβρουαρίου, με την οποία βεβαίως έχετε διαφωνήσει. Αλλά υπήρξε σε μια σειρά κειμένων. Όχι. Η μοναδική φορά που η ΕΔΕΚ αποδέχτηκε τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία ήταν στο κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009, αλλά με την προϋπόθεση ότι υπήρχαν 10 σημεία από κάτω που όριζαν ποιο είναι το περιεχόμενο. Μάλιστα. Τώρα, γιατί χρειάζεται ή γιατί χρειαζόταν αυτή η απόφαση. Το πρώτο, για πρώτη φορά η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία πήρε συγκεκριμένο περιεχόμενο με το σχέδιο ΝΑΝ. Και αυτό το περιεχόμενο δεν ήταν ομοσπονδία. Ήταν συνομοσπονδία. Μάλιστα. Απορρίφθηκε από τον λαό. Λογικά το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας θα έπρεπε από τότε να είχαμε αποκηρύξει τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία με αυτή τη μορφή για αυτό το περιεχόμενο. Βλέπουμε όμως την πορεία των πραγμάτων ότι με επίκληση τη συγκεκριμένη ονοματολογία και πολιτικά κόμματα και πρόεδροι αποδέχθηκαν πρόνοιες οι οποίες είναι συνομοσπονδιακής υφής. Για παράδειγμα, το ότι υπάρχουν δύο συνιστώντα κράτη τα οποία θα είναι τα ιδρυτικά της Νέας Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα είναι ιδρυτικά, νομίζω έχει ξεκαθαρίσει ως
Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Δεν είμαστε εμείς που θα δώσουμε την ερμηνεία. Η ερμηνεία θα υπάρχει και άλλη άποψη που θεωρεί ότι όχι, από θα είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν, έχουμε εδώ τους συνταγματολόγους. Και είναι με βάση εισηγή συνταγματολόγο. Ναι. Όταν λέει υπάρχουν δύο συνιστώντα κράτη τα οποία θα εκχωρήσουν αρμοδιότητες στην κεντρική κυβέρνηση, σημαίνει ότι αυτά προϋπάρχουν. Άρα αυτό που θα δημιουργηθεί είναι το καινούριο. Άρα καταργείται η Κυπριακή Δημοκρατία. Πάμε στην παρθενογένεση. Δεύτερο στοιχείο. Από την ώρα που αποδέχεσαι την πολιτική ισότητα. Πολιτική ισότητα των πολιτών πρέπει να την επιδιώξουμε. Πολιτική ισότητα όμως κοινοτήτων και μάλιστα συνιστών των κρατηδίων ή πολιτιών είναι συνομοσπονδιακό στοιχείο. Δεν είναι ομοσπονδιακό και. Όχι, είναι συνομοσπονδιακό αυτό. Και στα ομοσπονδιακά κράτη υπάρχει στην Άνω Βουλή τουλάχιστον πολιτική ισότητα μεταξύ των. Άλλο το να υπάρχει πολιτική ισότητα στην Άνω Βουλή και άλλο να υπάρχει πολιτική ισότητα εκ προημίου σε όλα τα ζητήματα. Αυτό καθορίζεται. Τρίτο στοιχείο. Το γεγονός ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα παραμείνει στα συνιστώντα τμήματα. Αυτό είναι στοιχείο συνομοσπονδιακής μορφής και όχι ομοσπονδιακής. Τέταρτο στοιχείο. Ο γεωγραφικός διαχωρισμός. Με εγγυημένες πλειοψηφίες εδάφους και πληθυσμού. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα ομοσπονδιακό σύστημα. Καλά, δεν έχει και άλλη χώρα το πρόβλημα που έχουμε. Είναι συνομοσπονδιακό το σύστημα. Και τέλος, το γεγονός ότι για να εφαρμοστεί αυτό θα υπάρξει μόνιμος ακροτηριασμός πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μόνιμες παρεκκλήσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε πια να συνεχίζουμε να αποδεχόμαστε κάτω από έναν τίτλο συνομοσπονδιακή μορφή λύσης. Αυτοί οι οποίοι θέλουν αυτόν τον τίτλο και αυτή την ονοματολογία πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Επιδιώκουν ομοσπονδία ή επιδιώκουν συνομοσπονδία. Και αν επιδιώκουν ομοσπονδία, γιατί αποδέχτηκαν συνομοσπονδιακές πρόνοιες. Εδώ έχω δύο χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία επιτρέψτε μου γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια, ελέγχεστε κι εσείς να το πούμε γιατί είχατε αποδεχθεί τον ορισμό έστω τότε που τον αποδεχτήκατε. Είπαμε γιατί τον είχαμε αποδεχτεί. Εδώ, για να μην αντρέξω στο παρελθόν, αλλά στα πρόσφατα. Εδώ σε ένα εκτενές έγγραφο το οποίο ετοίμασε για λογαριασμό του Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο συνεργάτης του Στίβεν Μπέρκ. Το 2010. Τι αναφέρει. Οι δύο πλευρές ποτέ δεν έχουν συμφωνήσει επί του θέματος της ζωνικότητας, άσχετα με τους όρους των κυρίων Γκουεγιάρ και Γκάλι. Και την υιοθέτηση των όρων αυτών στα προσχέδια από τις ιδέες Γκάλι μέχρι το σχέδιο Νανά. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί έναν όρο χωρίς περιεχόμενο. Για τη διζωνικότητα, μιλάμε. Ναι, για τη διζωνική δικοινοτική. Οι υποχωρήσεις της βαθμιδών οδήγησαν σε μία ομιχλώδη μεν, αλλά με κάποιες προδιαγραφές μορφή διζωνικότητας, πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησίας. Που έχουμε αποδεχτεί. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια συνεχής διολίσθηση από τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς και βαθμιθών μέσα από τις υποχωρήσεις της δημιουργούνται νέα κεκτημένα και παράγωγα δίκαια προς όφελος της τουρκοκυπριακής. Η τουρκική στάση δεν έχει διαφοροποιηθεί. Ακόμα και σήμερα οι διαφορετικές ερμηνείες προκαλούν σύγχυση και περιπλοκές. Ναι, το ότι είναι... αυτό το έχουμε. Άλιστα. Αλλά επειδή το λέει ένα συνεργάτη του κυρίου Ντάουνερ, έχει σημασία. Να το αποδεχτούμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Το γιατί... έχουμε αποδεχτεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτά αφού τα λέει ότι αποδεχτήκαμε. Μάλιστα. Είναι σαφές από εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα αλλά και από ψηφίσματα ότι εκεί που παρουσιάζεται ο ορισμός της διζωνικότητας παραπέμπει σε περιορισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα δεύτερο στοιχείο, μια πολύ πρόσφατη μελέτη και έκθεση. Είναι από τον Σαράντη τον Ορφανουδάκη, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο οποίος έχει αναλάβει ένα συμβουλευτικό ρόλο. Και λέει, ο όρος διζωνικότητα είναι αδόκιμος και δεν απαντάται πουθενά σε διεθνές επίπεδο. Εξάλλου, σε αντίθεση με αυτά που έχουν υποστηριχτεί κατά καιρούς, η συμφωνία υψηλού επίπεδου της 12ης Φεβρουαρίου του 1977, γιατί όλα τα παραμπέμπουν στο Μακάριο, αναφέρεται ρητά σε μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη, δικοινοτική, ομόσπονδη δημοκρατία. Ενώ η συμφωνία υψηλού επίπεδου της 19ης Μαΐου του 1979 επίσης δεν κάνει λόγο για διζωνικότητα. Κυπριανού τεκτάς. Παρ' όλα αυτά, ο όρος διζωνικότητα εμφανίζεται να έχει γίνει αποδεκτός και λέει το 1990 με τα Ηνωμένα Έθνη και τα υπόλοιπα. Αυτό το οποίο τονίζει. Είναι ότι είναι προφανές, λέει, ότι η τουρκική πλευρά εμένει στη διζωνικότητα ακριβώς διότι αυτή υπονοεί όχι μόνο σαφή γεωγραφικό διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων, αλλά επιπλέον πολιτικό διαχωρισμό που θα εμποδίζει τη λειτουργία οποιοδήποτε ομοσπονδιακού μοντέλου υιοθετηθεί. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, είναι πασίδηλο ότι η διζωνικότητα είναι απολύτως αντίθετη με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα πλήττει τις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται. Με άλλα λόγια, η αιμονή στη διζωνικότητα
θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της ίδιας κρατικής οντότητας, της οποίας αποτελούν μέλη. Ενώ θα απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ παρόμοιο δεν με θα αυτό, κάνω το Μανώλη, συνταγματολόγο, ναι, αλλά έχω να σας ρωτήσω κάτι. Ακόμα κάτι και ναι, τελειώνω. Ναι. Παρόμοιο με αυτή την έκθεση έχει και μία έκθεση ο αείμνηστος Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, ναι, που τονίζει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πρώην Γενικός Εισαγγελέας. Ακριβώς. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ενώ ότι δεν καταλαβαίνουμε. Και τι είναι αυτό που προτείνεται. Εντάξει, όχι η ριζοσπαστική δικοινωτική ομοσπονδία. Είναι αυτό. Κράτος. Είναι, όχι, εμείς δεν αποδεχόμαστε τη διζωνικότητα, τον διαχωρισμό και τη συνομοσπονδιακή μορφή λύσης. Τη συνομοσπονδιακή μορφή λύσης. Εμείς αυτό που προτείνουμε ξεκάθαρο. Ναι. Εμείς θέλουμε να υπάρχει συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είναι η διακήρυξη όλων των κομμάτων, ναι, να γίνουν εκείνες οι αναγκαίες και απαραίτητες συνταγματικές τροποποιήσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο σύνταγμα το οποίο να προάγει την αγαστή συνεργασία ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και στους Κυπρίους, την δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης και το καθορισμό του κοινού μας μέλλοντος, από κοινού. Με ποιον τρόπο θα το βρούμε στις πρόνοιες, στη συζήτηση με τους Τουρκοκύπριους. Γι' αυτό ακριβώς και τονίσαμε ότι εμείς δεν αποκλείουμε τη χρησιμότητα του διακοινωτικού διαλόγου, που πρέπει να περιοριστεί ακριβώς πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη διεθνή διάσκεψη για τα ζητήματα της κατοχής, του επικισμού, των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση, δεν ξέρω τώρα αν σε 5, σε 10, σε 100 χρόνια, η Τουρκία δεν υπάρχει περίπτωση να το αποδεχθεί, ούτε να μπει σε διάλογο. Θα μου πείτε καλά, θα κάνουμε αυτό που θα πει η Τουρκία. Από την άλλη, έχουν περάσει 10 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2004, έχουμε φτάσει στο 2015, 11 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στις κατεχόμενες περιοχές, παγιώνεται η κατοχή. Αν κάνουμε ένα τέτοιο πισωγύρισμα, δηλαδή αποδεχτεί την δική σας άποψη και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία, σημαίνει ότι μπορεί να φάμε ακόμα 15-20 χρόνια και από εκεί και πέρα δεν θα μιλάμε πια για de facto δημιουργία μιας κατάστασης στα κατεχόμενα, ενδεχομένως να έχουμε και αναγνωρίσεις. Αυτό δεν σας ανησυχεί? Ξοδέψαμε 37 χρόνια για να πάμε σε αυτό που είπε και ο Ρόζενμπεργκ. Να προσδώσουμε στην τουρκική πλευρά πολιτικά και εκτιμένα και παράγωγο δίκαιο. Και να διεκδικεί σήμερα με αξιώσεις μια συνομοσπονδιακή μορφή, όπως ήταν η αξίωση της Τουρκίας. Θα σας υπενθυμίσω και θα σας παραπέμψω στις θέσεις που η Τουρκία έδωσε το 1965 στον Κάλο Πλάζα. Να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση από τότε μέχρι σήμερα. Και τότε ο Κάλο Πλάζα ακριβώς τις απέρριψε αυτές τις προτάσεις. Γιατί ακριβώς ήταν διχοτομικές, ήταν διαμελιστικές, δεν προήγαγαν την ειρηνική συμβίωση, δεν εξασφάλιζαν την ομαλή λειτουργία ενός κράτους, θα υπήρχε αναπαραγωγή, λέει, τη σύγκρουση και τη αντιπαράθεση, με όλες τις συνέπειες που αυτό θα είχε, και την ίδια στιγμή είναι αδιανόητο, λέει σήμερα, το 1965, ναι, να υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών. Και εμείς σήμερα το δεχόμαστε το 2015. Μα το δεχόμαστε 40 χρόνια, ήδη υπάρχει παραβίαση. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, το πρόβλημα, γιατί δεν λύθηκε σήμερα το Κυπριακό, δεν είναι γιατί ζητήσαμε αυτό που τώρα προτείνω. Είναι γιατί ακολουθήσαμε τη γραμμή που ακολουθείτε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό δεν λύθηκε το πρόβλημα. Και όταν σήμερα επικαλούμαστε ότι στα ψηφίσματα του ΟΕΕ μιλά για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και πολιτική ισότητα, τα ψηφίσματα του ΟΕΕ δεν μιλούν για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Μιλάνε, βεβαίως. Γιατί δεν τα επικαλούμαστε? Γιατί δεν ζητούμε να συζητήσουμε κατά προτεραιότητα, παράλληλα με το διακοινωτικό διάλογο, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων? Δεν μιλούν για το θέμα της αποχώρησης των επίκων? Το έχουμε διεκδικήσει? Ζητούν ένα σωρό ζητήματα τα ψηφίσματα. Τα διεκδικήσαμε? Ακόμα και για το γεγονός της άμεσης επιστροφής της αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους της. Όχι μόνο δεν το διεκδικήσαμε, αλλά σήμερα συζητάμε μέσα στο πλαίσιο ενδεχομένως το ΜΟΕ να πάρουμε το 1/3 της αμοχώς του με αντάλλαγμα. Ενώ ήταν δέσμευση και υποχρέωση της τουρκικής πλευράς για άμεση επιστροφή της αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους. Το διεκδικήσαμε. Αλλά στο τέλος της ημέρας τι γίνεται? Από τα ψηφίσματα παίρνουμε ό,τι μας βολεύει για να κάνουμε τις υποχωρήσεις μας. Αλλά εκεί που μας δίνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουμε από την άλλη πλευρά και να τη φέρουμε σε δύσκολη θέση, επικαλούμενοι διάφορες τεχνητές ή άλλες προφάσεις, δεν προχωρούμε να το πράξουμε. Θεωρείτε ότι οι ηγεσίες της δικής μας πλευράς, οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ηγέτες της Ελληνοκυπριακής πλευράς, από τον αείμνηστο Μακάριο στον Σπύρο Κυπριανού, και να φτάσουμε από Γιώργο Βασιλείου, στον Τάσο Παπαδόπουλο, στον Δημήτρη Χριστόφια, είχαν βρεθεί μέσα σε μια διαδικασία τέτοιων υποχωρήσεων για να κάνουν τι? Να ευνοήσουν την τουρκική πλευρά? Γιατί όλοι είχαν αποδεχτεί
όλοι οι πρόεδροι και ο Τάσος Παπαδόπουλος είχαν αποδεχτεί αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα προτείνω κάτι, θα πω κάτι άλλο. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακρός έκανε την οδυνηρή υποχώρηση και τον παραδέχτηκε. Ναι, της διπεριφερειακής. Που δεν έχει διζωνικότητα, ούτε δικοινοτικότητα, ούτε διαχωρισμού. Οι δύο περιφέρειες δεν είναι. Και όχι, γιατί οι δύο περιφέρειες μπορεί να είναι και διοικητικό, σε διοικητικό επίπεδο. Και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι θα διασφαλιστούν οι τρεις βασικές ελευθερίες, θα υπάρχει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης εγκατάστασης και είπε χαρακτηριστικά ότι αν σε μια περιοχή υπάρχουν Τουρκοκύπροι που δεν θέλουν να επιστρέψουν στις πατρογονικές του εστίες και θέλουν να παραμείνουν, η δημοκρατία να εξεύρει ακριβώς τον τρόπο για να παραμείνουν και Ελληνοκύπροι στις περιοχές του και Τουρκοκύπροι στην ίδια περιοχή. Μάλιστα. Και να δοθεί λύση. Την ίδια στιγμή θα υπενθυμίσω ότι στις 20 Ιουλίου του 1977 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τι είχε δηλώσει. Ότι ο διακοινωτικός διάλογος με τη μορφή που διεξήχθη μέχρι σήμερα έχει διαδράμει την χρησιμότητά του. Και ότι ακριβώς χρησιμοποιείται από την Τουρκία ως άλοθη για να εδραιώσει τα κατοχικά δεδομένα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική και θα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Και μάλιστα τότε ακριβώς είχε προκρίνει και τον μακροχρόνιο αγώνα. Αυτά τα ξεχνάμε. Ναι, αλλά πόσο μακροχρόνιο πια δηλαδή. Όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί. Ναι, το όσο χρειαστεί σημαίνει ότι δημιουργείται μια κατάσταση η οποία δεν είναι μέρα με τη μέρα πιο δύσκολο να κάνει. Και εγώ ρωτάω, εδώ και 37 χρόνια που ακολουθούσαμε αυτή την πορεία, γιατί δεν φέραμε τη λύση. Απλά πράγματα. 37 χρόνια ακολουθούσαμε αυτή την πορεία. Γιατί δεν φέραμε τη λύση. Φέραμε τη λύση πιο κοντά ή φέραμε την Τουρκία πιο κοντά στη λύση που επιδιώκει. Γιατί ενδεχομένως υπάρχουν απόψεις που λένε ότι υπήρχαν δυνάμεις όπως κατηγορούν και εσάς και άλλες δυνάμεις που δεν θέλανε τη λύση. Με την... Καλά, εμείς τη διαπραγματευτήκαμε. Δεν με καταλαβαίνετε. Εμείς διαπραγματευτήκαμε. Δυνάμεις και ο Τάσος Παπαδόπουλος διαπραγματεύτηκε. Συγγνώμη. Άλλη όταν αυτά όλα τα χρόνια, 5 χρόνια διαπραγματευόταν ο κύριος Βασιλείου, 10 χρόνια ο κύριος Κλειρίδης, 5 χρόνια ο κύριος Χριστόφιας. Γιατί τα 5 πρώτα δεν είχε μια σημασία. Ναι. Δεν ήθελαν όλη αυτή τη λύση. Εγώ ξέρω τον Τάσο Παπαδόπουλο. Όλοι αυτοί δεν ήθελαν λύση. Γιατί δεν έφεραν τη λύση. Ναι, αλλάξαμε κάποια στιγμή, όχι γραμμή, αλλάξαμε στρατηγική με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Φέραμε αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο για δημοψήφισμα ενώπιον του Κυπριακού Ελληνισμού που ήταν απαράδεκτο. Ήταν ένα σχέδιο σύνομο σπονδύλου. Και απορρίφθηκε. Και τι κάνουμε εμείς, επιμένουμε πάνω στο ίδιο. Από το γεγονός ότι έχουμε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν διαφοροποιεί τα πράγματα. Δεν το αξιοποιήσαμε. Πώς το αξιοποιήσαμε, πέστε μου. Πώς το αξιοποιήσαμε. Άκουσα και τον κύριο Ακιτζή πριν από λίγες μέρες να μιλάει για τη συμβατότητα της λύσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα χαρούμε πολύ να υπάρχει. Και το χαιρετίζουμε. Θα το δούμε στην πράξη. Αυτό δεν είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Και το χαιρετήσαμε. Τι είπε χτες ο κύριος Ερντογάν. Καλά, ο κύριος Ερντογάν, οι δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς δεν έχουν να κάνουν μόνο με το τι σκέφτεται ο ίδιος για το Κυπριακό. Έχετε την εντύπωση ότι ο κύριος Ακεντζή μπορεί αύριο να συζητήσει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Φαντάζομαι πως όχι. Τον επίκον. Φαντάζομαι πως όχι. Τον επίκον. Φαντάζομαι πως όχι. Των εγκυητικών δικαιωμάτων της Τουρκίας και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Ναι, αλλά μπορεί να ασκήσει πίεση. Πώς θα την ασκήσει, θα το δούμε. Ακούσαμε τον κύριο Μποσγκύρ προχθές να λέει ότι το Κυπριακό δεν λυνόταν γιατί είχαμε τον Ντεκτάζ. Δηλαδή, ο εκάστοτε Τουρκοκύπριος ηγέτης έχει ένα μοχλό πίεσης και προς την Τουρκία. Θα το δούμε. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι καλοδεχούμενη η διαδικασία, την στηρίζουμε. Είχαμε πει να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί κανένας Τουρκοκύπριος ηγέτης, όσο προοδευτικός και να είναι, να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Τουρκίας αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα. Εγώ θέλω να μου απαντήσουν κάποιοι ένα ερώτημα. Το Κυπριακό είναι θέμα διακοινωτικής διαμάχης, είναι θέμα διεθνές εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικισμού. Ναι, νομίζω ότι αυτό το έχει ξεκαθαρίσει και το Εθνικό Συμβούλιο. Τι έχει ξεκαθαρίσει? Ότι είναι ένα διεθνές θέμα εισβολής και κατοχής. Και πώς είναι το διεθνές θέμα, με διακοινωτικό διάλογο? Χωρίς διακοινωτικό διάλογο, θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να λυθούν πτυχές του Κυπριακού? Γι' αυτό ακριβώς είπαμε η εσωτερική πτυχή με το διακοινωτικό διάλογο, αλλά μην με μόνο σε αυτό. Να διεκδικήσουμε και τη διεθνή διάσκεψη για να λύσουμε τη διεθνή πτυχή. Και μάλιστα αυτό είναι ο τρόπος για να αποδεσμεύσουμε τους Τουρκοκύπριους από τον ασφιχτικό εναγκαλισμό της Άγκυρας. Δεν ξεχνάμε τι είπε ο κύριος Νταβούτογλου, για να μην πω στο παρελθόν, να μην πω στον κύριο Νιχατερίμ, στον Ισμαήλ Τάνσου και σε όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Τι έχει πει? Το 2001 το έχει αναιρέσει ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε ένας Τουρκοκύπριος στην Κύπρο, εμείς έπρεπε να τον εφεύρουμε. Γιατί πρέπει να ελέγχουμε την Κύπρο για σκοπούς ασφάλισης της Τουρκίας. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Έχει αυτές τις απόψεις ο κύριος Νταβούτογλου. Και τις προωθεί. Αλλά ο κύριος Νταβούτογλου, στην ευρύτερη στρατηγική του για την Τουρκία και την εξωτερική της πολιτική, έχει αποτύχει παταγωδώς. Ο κύριος Νταβούτογλου είχε μιλήσει για τα μηδενικά προβλήματα. Γιατί απέτυχε? Η Τουρκία λίγο πολύ δεν έχει σχέση με καμία από τις γείτονες χώρες. Άρα λοιπόν εμείς πώς το αξιοποιούμε αυτό? Κάνουμε, δεν έχουμε τριμερή συνεργασία με το Ισραήλ, βεβαίως, με την Αίγυπτο. Γι' αυτό ακριβώς είναι ένας πρόσθετος λόγος σήμερα να διεκδικήσουμε να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών η Τουρκία
ως ενδιαφερόμενο μέρος για τη διεθνή πτυχή στο πλαίσιο μιας διεθνούς διάσκεψης. Σε μια διεθνή διάσκεψη. Βεβαίως. Γι' αυτό ζητούμε παράλληλα με τον διακοινωτικό διάλογο. Δεν μπορώ ένα πρόβλημα το οποίο είναι διεθνές και κυρίως το πρόβλημα αυτό έχει καθοριστεί ως αποτέλεσμα της διεθνής του πτυχής, της διεθνούς του πτυχής. Εγώ να ασχολούμαι μόνο με την εσωτερική του διακυβέρνηση και να μην ασχολούμαι και με τη διεθνή πτυχή. Και με τα δύο. Γι' αυτό λέμε παράλληλα. Για να μην πούμε ότι αυτό που έπρεπε να γίνει πρώτα έπρεπε να ήταν η διεθνής πτυχή και μετά η εσωτερική ρύθμιση. Λέμε παράλληλα. Να πάμε παράλληλα. Έχετε την εντύπωση, κύριε Καλαντζή, ότι 40.000 τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα βρίσκονται εκεί απλά και μόνο για να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη επίθεση της εθνικής φρουράς για ανακατάληψη των κατεχομένων εδαφών? Είναι προφανές ότι θέλουν να ελέγξουν την κατάσταση. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι προφανές. Είναι προφανές ότι η παρουσία έχει ένα διπλό λόγο και στόχο. Το ένα είναι για να μπορούν να αποδιηγητούν και να ελέγχουν πλήρως τους Τουρκοκυπρίους και να καθορίζουν αυτή τη γραμμή που θέλουν. Και το δεύτερο, ακριβώς με τη στρατηγική τους παρουσία, να δημιουργούν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την παρουσία τους στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Ωραία, και θα έρθει κάποιος να σας πει με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα πράγματα, ευνοείται στο να παραμείνουν ΕΣΑΗ αυτές τις 40.000, να παραμείνουν οι έπικοι, γιατί δεν θέλετε να προχωρήσει η διαδικασία των συνομιλίων. Είπε κανένας ότι δεν θέλουμε να προχωρήσει η διαδικασία των συνομιλίων. Ζητήσαμε ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας θέσης σε μια παράλληλη διαδικασία. Και εγώ λέω ότι εάν σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να αντιστρέψουν το επιχείρημα. Και να πω είναι αποτέλεσμα της λαθασμένης διαδικασίας που ακολούθησαμε μέχρι σήμερα. Γιατί όσο η Τουρκία νιώθει ότι με το πέρασμα του χρόνου της δίνουμε την δυνατότητα σιγά σιγά να έχει πρόσθετο πολιτικό κεκτημένο όσον αφορά τις δικές της απόψεις για τη λύση του Κυπριακού, δεν πρόκειται να το λύσει το Κυπριακό μέχρι να πάρει όλα όσα θέλει. Της δώσαμε τα συνιστώντα κράτη, της δώσαμε την διπλή κυριαρχία, της δώσαμε την εσωτερική ηθαγένεια, της δώσαμε τον γεωγραφικό διαχωρισμό, της δώσαμε τις πλειοψηφίες και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί να πάει παρακάτω? Υπάρχουν διαφωνίες αν τις τα έχουμε δώσει όλα αυτά από κάποιους. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Σιζόπουλε. Όχι, αν... δεν υπάρχουν. Τα δώσαμε. Και είναι καταγεγραμμένα και ας μην τους δίνουμε άλλη ερμηνεία. Και είναι ξεκάθαρο. Όπως τους τα δώσαμε και στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Ας μην ξεχνάμε ότι στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ υπήρχαν Ελληνοκύπροι που ήταν συγγραφείς του σχεδίου. Είναι αυτοί που βγαίνουν σήμερα να μας κατηγορήσουν ότι με τη συγκεκριμένη τακτική δεν θέλουμε τη λύση. Ενώ τη λύση που ήθελα αυτή, ποια λύση ήταν? Για να μην πάμε και στο θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, τι πρότεινε το σχέδιο ΝΑΝΑΝ και τι αποδέχτηκαν. Αυτοί που σήμερα προσπαθούν να μας πούν ότι εμείς φταίμε που δεν υπάρχει λύση. Το ότι δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει σήμερα. Ναι, λογικά πρέπει να είχαμε να απορρίψει όλες τις προνοίες του σχεδίου ΝΑΝΑΝ. Όπως ήταν, ήταν και η πρόνοια του ίδιου του σχεδίου. Ναι, αλλά προσπαθούμε να τα φέρουμε από την πίσω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Σιζόπουλε. Αν υποθέσουμε ότι όσα αναφέρεται και όσα τέλος πάντων θεωρεί το κίνημα σοσιαλδημοκρατών ότι πρέπει να γίνουν στο Κυπριακό, μπορούν να γίνουν. Θεωρείτε ότι ο διεθνής παράγοντας θα έρθει να καλωσορίσει μία στροφή, ότι μέχρι τώρα, εντάξει, παιδιά, μιλάγαμε για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, αποφασίσαμε το 2015, δεν θέλουμε ούτε διζωνική ούτε δικοινωτική, θέλουμε κάτι άλλο. Και θα πρέπει να πείσουμε και τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνάμεις που εμπλέκονται, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Ρωσία. Για να αποδεχτούν τη λύση της Τουρκίας, δεν τελειώνει το. Ναι, μα όλοι αυτοί βρίσκονται πάνω σε αυτή την προοπτική. Γιατί τους δώσαμε εμείς ακριβώς αυτό το δικαίωμα. Και το ερώτημα το δικό μας είναι ξεκάθαρο. Από πότε έχουμε μπει? Από το 2009 στο Εθνικό Συμβούλιο, είπαμε να κάνουμε ένα περίγραμμα λύσης του Κυπριακού στις βασικές αρχές. Και να το δώσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη. Το πράξαμε. Εντάξει, και το κάναμε. Έχει σημασία. Ναι. Το πρώτο ερώτημα. Στη λύση του Κυπριακού δέχεστε να υπάρχουν ξένα στρατεύματα στην Κύπρο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Προφανώς εδώ η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν θέλει να είναι κανένα. Το αξιοποιούμε? Μάλλον όχι. Ακριβώς. Δέχεστε να υπάρχουν εγγύσεις? Δέχεστε να υπάρχει παραβίαση? Δέχεστε να υπάρχει μόνιμη παραβίαση πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Ναι, το θέμα είναι ότι θα το λύσουμε μόνοι μας στο Κυπριακό. Δυστυχώς. Μα μου λες για το διεθνή παράγοντα. Ναι. Στο διεθνή παράγοντα απαιτήσαμε αυτά τα πράγματα? Τα θέσαμε κάτω? Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μας έχει πει? Ό,τι αποδεχτείτε εσείς, εμείς θα το αποδεχτούμε. Το είχε πει τότε ο κύριος Φερχόγεν, αλλά νομίζω πως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή. Να το διεκδικήσουμε. Αν το αποδεχόμαστε τότε, πώς θα διαφοροποιούνταν? Αυτό διεκδικούμε σήμερα. Να το δούμε. Έχει αυτό ακριβώς. Ενεργότερη παρέμβαση. Ακριβώς. Όχι, έχει σημασία. Να τον κάνει. Εμένα μου αρέσει που κάνει το συνήθω. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο τηλεθεατής να κατανοήσει τι γίνεται. Γιατί ακριβώς. Όταν εμείς θέσουμε αυτές τις βασικές αρχές, θέλω να πει ποια χώρα διαφωνεί με αυτές τις βασικές αρχές. Και ερχόμαστε στην ουσία της πρότασής σας ως προς το πώς θα μπορούσε να προωθηθεί. Έρχεται κάποιος και λέει, εδώ τα δύο μεγάλα κόμματα και το ΔΙΚΟ δεν έχει διαφοροποιηθεί.
τα τρία μεγάλα κόμματα, δηλαδή η πλειοψηφία των κομμάτων που εκφράζει και την πλειοψηφία του λαού, έχουν ταχθεί σε μια συγκεκριμένη γραμμή για την επίλυση του Κυπριακού. Τώρα η ΕΔΕΚ, ενδεχομένως η Συμμαχία Πολιτών, μπορούν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση? Δεν έχει σημασία. Το να θέσω σωστές θέσεις και να προσπαθήσω μέσα στο λαό να δώσω τις ερμηνείες μου και να ζητήσω από το λαό τη στήριξη είναι ένα ζήτημα. Τα αν τα συγκεκριμένα κόμματα έχουν αποδεχθεί αυτή τη μορφή, ας δικαιολογήσουν τις θέσεις τους. Και εγώ έχω τονίσει. Πώς αποδέχονται κάτω από τον τίτλο της Ζωνικής Δικοινωνικής Ομοσπονδίας συνομοσπονδιακές πρόνοιες? Το ξεκαθαρίσω. Δέχονται συνομοσπονδιακές πρόνοιες ή δεν δέχονται? Ή αν δεν τις δέχονται συνομοσπονδιακές πρόνοιες, γιατί τις συζητούν? Αυτά είναι βασικά ερωτήματα. Δεύτερο. Μιλάνε για χαλαρή ομοσπονδία. Ενδεχομένως να μην είναι. Χαλαρή ομοσπονδία τι σημαίνει? Σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, αλλά όχι, όταν το κεντρικό κράτος ελέγχει την εξωτερική πολιτική, ελέγχει τα θέματα ασφάλειας, ελέγχει τους πόρους. Αυτό είναι στοιχείο συνομοσπονδίας? Να σας υπενθυμίσω ότι πριν από 20 χρόνια προσπάθησαν να μας παρουσιάσουν το μοντέλο της Τσεχοσλοβακίας ως το ιδανικό μοντέλο λύσης του Κυπριακού. Τσεχοσλοβακίας. Βεβαίως. Και έλεγαν ακριβώς ότι υπάρχουν οι δύο περιφέρειες, υπάρχει ισχυρή κεντρική κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα υπάρχει η Τσεχοσλοβακία. Αποφασίσαν να πάρουν ένα βελούδινο διαζύγιο. Γιατί όμως τον πήραν? Γιατί είχαμε ιδρυτικά κράτη. Τσεχία και τη Σλοβακία. Μα και εδώ γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν δεχτεί τα ιδρυτικά κράτη. Γιατί από εδώ όμως στιγμή... διαφωνούν μαζί σας ότι είναι ιδρυτικά τα κράτη. Μα δεν είναι θέμα να διαφωνούν μαζί μου. Το θέμα είναι η ουσία τι λέει. Το να διαφωνούν, διαφωνούν για πολλά ζητήματα. Από τη στιγμή που έχω τα δύο συνιστώντα τα οποία θα εκχωρήσουν αρμοδιότητες στην κεντρική κυβέρνηση, τι σημαίνει? Κύριε Καλαντζή, την ελληνική τη γλώσσα την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Συνιστώντα σημαίνει αυτά τα οποία θα συνθέσουν κάτι καινούριο. Αυτά τα οποία απορρέουν από κάτι ως τμήματα είναι συνισταμένα. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, γι' αυτό ας μην παίζουμε τις λέξεις και ας μην κοροϊδεύουν τον λαό κάποιοι. Σε αυτή την περίπτωση. Να μιλήσω ξεκάθαρα. Και εγώ λέω, η Τσεχοσλοβακία που ήταν το παράδειγμα, πού βρίσκεται σήμερα? Αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν και στην Κύπρο. Να δημιουργηθούν ακριβώς αυτές οι προϋποθέσεις και κάποια στιγμή, ό,τι ώρα θέλουν να υπάρχει ένα βελούδινο ή όχι διαζύγιο, να μπορεί να υπάρξει γι' αυτό. Εμείς δεν πρόκειται αυτό να το κάνουμε. Μα δεν αποδίδει κάποιος κυριαρχία όμως στο λεγόμενο τουρκοκυπριακό. Όταν έχουμε αποδεχθεί στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης του Φλεβάρι ότι η κυριαρχία πηγάζει εξίσου από Ελληνοκύπρους και Τουρκοκύπρους, τι σημαίνει? Όταν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι θα ζουν σε δύο περιοχές διαφορετικές με διαχωρισμό και με πλειοψηφία εδάφους και πλειοψηφία, τι σημαίνει? Την κυριαρχία ποιος τη δίνει σε έναν κράτος, το κράτος ή ο λαός του? Ποιος τη δίνει? Ο λαός τη δίνει. Άρα λοιπόν από την ώρα που διαχωρίζω την κυριαρχία, ότι προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπρους και Τουρκοκύπρους, αυτό αποδέχομαι. Να υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο του 1964. Και η κυριαρχία του ενιαίου κράτους το 1960 προερχόταν από Ελληνοκύπρους και Τουρκοκύπρους. Όχι, προερχόταν από τον λαό. Ναι, άλλο. Και εδώ αν έλεγαν ότι προέρχεται από τον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Λατίνους και όλα τα υπόλοιπα, θα το αποδεχόμουν και θα το υποστήριζα. Και θα ήταν σωστό. Το 1964, λοιπόν, το Μάρτιο, μετά την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από την Κυπριακή κυβέρνηση. Ναι, μετά την ανταρσία του Τουρκία. Ακριβώς. Η Τουρκία προσέφηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ζήτησε οι Τουρκοκύπροι να μεταφέρουν και το μερίδιο της κυριαρχίας το οποίο είχαν. Και πήραν στο ενιαίο κράτος. Ναι, και πήραν ένα ψήφισμα κόλαφο από πλευράς του Συμβούλιου Ασφαλείας το 1986, που τους είπε ότι η κυριαρχία δεν διαιρείται, δεν μπορούν να πάρουν τμήμα της κυριαρχίας και ότι την Κυπριακή Δημοκρατία την εκπροσωπεί νόμιμα η κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Αυτό ισχύει και σήμερα. Όχι, δεν ισχύει. Με το κοινό ανακοινωθέν προσπαθούμε σήμερα, να το διαιρέσουμε. Σήμερα, αυτή τη στιγμή την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπεί. Βεβαίως. Η επίσημη κυβέρνηση. Βεβαίως. Αλλά με το κοινό ανακοινωθέν δεν είναι τυχαίο που το κρατά η Τουρκία και περιφέρεται τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το επιδεικνύει. Όταν αποδειχθήκαμε να την διαιρέσουμε την κυριαρχία. Αν ήταν έτσι, ο κύριος Σερόγλου, γιατί ουσιαστικά. Που το έχει υπογράψει κιόλας το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου. Όχι μόνο δεν το αγκάλιασε, έψαχνα να βρει τρόπους να διαφύγει και από τις πρόνοιες του. Γιατί ήθελα ακόμα περισσότερο. Και ούτε φτάσει τα ίδια κάνει. Ήθελα να κάνουμε περισσότερο. Και όσο νιώθουν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε και να δώσουμε περισσότερο, θα διεκδικήσουν. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν λύνει το Κυπριακό. Και αφήνουμε την Τουρκία στο απειρόβλητο, δεν την πιέζει κανένας, δεν έχει κανένα λόγο να προχωρήσει, εδραιώνει τα κατοχικά δεδομένα. Προχωρήσει στι προσαρτήσει και την εξάρτηση και με τον ηλεκτρισμό και με το νερό. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Και αν πούμε ότι σβήνουμε αύριο όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως υποχωρήσεις και χαράσουμε μια καινούργια γραμμή, θα λυθεί το Κυπριακό? Κανένας δεν το ξέρει. Δεν εξαρτάται από εμάς μόνο. Εξαρτάται από εμάς. Ωστόσο, έχουμε μια παγιωμένη κατάσταση. Ναι, αλλά το θέμα είναι η παγιωμένη κατάσταση αυτή να μην γίνει από de facto de jure.
Εμείς προσπαθούμε να την νομιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή με συνομοσπονδιακή μορφή λύσης. Θεωρείτε ότι αν παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμη δεν θα γίνει de jure εκ των πραγμάτων? Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά δεν θα είναι με δική μας ευθύνη. Γιατί? Ενώ αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το κάνουμε με δική μας ευθύνη. Αλλά, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το ενδεχόμενο, λέω εγώ τώρα, και υποστηρίζουν και αρκετοί από αυτούς που διαφωνούν με τις θέσεις ΕΔΕΚ. Ακόμη και εκείνο το τρισκατάρατο σχέδιο ΑΝΑΝ, που απορρίφθηκε και δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό. Προέβλεπε αποχώρηση μέρος του τουρκικού στρατευμάτων, θα έμενε κάποια δύναμη 900 ή 600 ανδρών, ένα μέρος των επίκων. Δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση από το να μείνουν όλοι οι έπικοι, να μείνουν τα τουρκικά στρατεύματα ως έχουν και χωρίς κανένα έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές? Διαβάσατε καλά το σχέδιο ΑΝΑΝ? Ναι, το διάβασα νομίζω εκείνη την περίοδο πάρα πολλές φορές. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Και κολλήσαμε στο θέμα των εγγύσεων. Των εγγύσεων για την εφαρμογή. Μόνο στο θέμα. Υπήρχε, εγώ θα ξεκινήσω με ένα διαφορετικό ζήτημα. Εντάξει, το ΑΚΕΛ που το πρώτο, έγινε την πλάστηκα εκεί. Ναι, το πρώτο, πέστε μου, η Τουρκία ποια συμφωνία που έχει υπογράψει μέχρι σήμερα έχει τηρήσει? Αυτό σημαίνει ότι να μην αναζητούμε λύση για το Κυπριακό. Ας πούμε το 2005 το πρωτόκολλο της Άγκυρας που το υπέγραψε, το έχει τηρήσει? Όχι, δεν, έχει, δεν το έχει τηρήσει. Γιατί δεύτερο το Κυπριακό παραμένει ως έχει. Τι προνοούσε το σχέδιο ΑΝΑ? Ό,τι θα δίναμε εμείς στην τουρκική πλευρά θα το δίναμε αμέσως με το δημοψήφισμα. Ενώ οι πρώτες παραχωρήσεις νεκρής ζώνης και εδαφών θα γινόταν το Δεκέμβριο, δηλαδή μετά από 8 μήνες. Και χωρίς να υπάρχει εγγύηση για το ποιος θα το εφαρμόσει. Και εγώ λέω, γιατί αφού ήταν έτσι τα πράγματα, δεν είπαμε όταν θα τα είναι η Τουρκία να τα αποδώσει, να δοθεί χέρι με χέρι. Την ίδια στιγμή. Ναι, ήταν και ο λόγος που απορρίφθηκε. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Πολλοί λόγοι. Υπήρχε παρθενογένεση. Διαβάστε το καλά. Άλλο στοιχείο. Σε 5 διαφορετικά σημεία του σχεδίου ΑΝΑΝ προέβλεπε ότι θα δοθεί δυνατότητα των 4 βασικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Τούρκους υπηκόους, κάτω από 2 προϋποθέσεις. Είτε με την ένταξη Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, είτε μετά από 19 χρόνια από την υπογραφή της λύσης, όποιον από τα 2 συμβεί πρώτο. Αντιλαμβάνεσαι να δώσει τα 70 εκατομμύρια των Τούρκων υπηκόων τη δυνατότητα της εγκατάστασης στην Κύπρο? Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση υπήρχε πρόνοια και ότι θα τηρηθεί η αναλογία 1:4. Δηλαδή για κάθε έναν Έλληνα υπήκοο που θα μπορούσε. Μιλώ για το σχέδιο ΑΝΑΝ τώρα. Ναι. Μιλώ για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ναι. Υπάρχει στο σχέδιο αυτό? Θεωρείτε δηλαδή ότι θα κατέβαιναν 70 εκατομμύρια Τούρκοι να εγκατασταθούν? Όχι. Θα σου φέρνει ένα εκατομμύριο και θα σου κάνει τον υπηκισμό και θα γίνει την πλειοψηφία. Όπως είναι ο στόχος της. Διαφωνούν όμως άλλοι ότι υπήρχε τέτοια πρόβλεψη και ότι δεν υπήρξε. Λυπούμε που δεν έχω το σχέδιο ΑΝΑΝ μαζί μου. Σε 5 διαφορετικά σημεία. Άλλο στοιχείο. Για να μην αριθμίσω 100 αρνητικά στοιχεία του σχεδίου. Τέλος πάντων, δεν συζητάμε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, πώς θα γινότανε? Δεν συζητάμε το ναι, το έχει σχέδιο. Σημασία. Γιατί το απορρίψαμε? Γιατί αυτοί το δέχτηκαν. Κάποιοι το δέχτηκαν εδώ και το υποστήριξαν. Και προσπαθούν σήμερα να μας πούν ότι αν το δεχόμαστε θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Τι γινόταν με το θέμα της υφαλοκρηπίδας? Ότι η οριοθέτηση των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας θα γινόταν από Βρετανών εμπειρογνώμονα, τον οποίο θα διόριζε η Βρετανική κυβέρνηση. Στα σημεία των Βρετανικών βάσεων θα τερματιζόταν η οριοθέτηση. Αυτό ξεκαθάρισε, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Και για το όνομα του Θεού. Και η ίδια η Βρετανία ανέφερε. Για το όνομα του Θεού. Διαβάστε το καλά. Λυπούμε που δεν το έχω μαζί μου. Δεν θα έχει υφαλοκρηπίδα. Λυπούμε που δεν το έχω μαζί μου. Και το χειρότερο απ' όλα ποιον είναι? Αυτό θα αποφάσιζε ποιου θα έβαζε ενό συνεργάτη του. Εάν και εφόσον θα τελέμαζε την έκθεση του, δεν θα την έδινε στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά θα την έδινε στην κυβέρνηση τη Μεγάλη Βρετανία. Και όπου θα υπήρχε διαφωνία. Δεν θα μπορούσε η Κυπριακή Δημοκρατία να προσφύγει ούτε σε διεθνές δικαστήριο ούτε σε επιδιαιτησία. Αλλά θα καταβαλόταν προσπάθεια για να επιληθούν ανάμεσα στις δύο χώρες. Το σχέδιο ΑΝΑΝ. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, και σήμερα ακριβώς κάποιοι προσπαθούν να μας φέρουν το σχέδιο ΑΝΑΝ από την πίσω πόρτα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ θα επιμείνω στην ερώτηση στο ότι μία κακή λύση. Που δεν θα είναι, γιατί δεν θα είναι η λύση που επιδιώκουμε, η ιδεατή ή αυτή που τέλος πάντων θα θέλαμε. Είναι χειρότερη από μία μη λύση. Κάποτε μιλάγαμε για τη δεύτερη καλύτερη λύση που είναι η διχοτόμηση. Θεωρείτε ότι η διχοτόμηση είναι καλύτερη από την κακή λύση? Δεν έχουμε καμία ψευδέστηση ότι μπορούμε να πετύχουμε την ιδιαίτερη λύση. Εμείς θέλουμε μία λύση η οποία να διασφαλίζει στοιχειωδώς ορισμένα πράγματα. Πρώτο, ότι δεν θα υπάρχουν εγκυτικά και επεμβατικά δικαιώματα ή να ασκείται άμεσα ή έμεσα κυδαιμονευτικός ρόλος στην πυραγή δημοκρατία από τρίτη χώρα και πολύ περισσότερο από την Τουρκία. Μάλιστα. Δεύτερο, ότι δεν θα υπάρχει παραβίαση πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και όλων των υπόλοιπων, Μαρονιτών, Λατίνων, των πάντων. Τρίτο,
ότι θα εφαρμοστεί πλήρως το ευρωπαϊκό κεκτημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, ακριβώς να υπάρχουν συνθήκες για να δημιουργήσουμε εκείνες τις ενοποιητικές τάσεις ανάμεσα στον πληθυσμό, για να έχουμε μια ειρηνική συνύπαρξη και να συνδιαμορφώσουμε το κοινό μας μέλλον. Εάν για να το πετύχουμε αυτό. Το κράτος θα είναι ομοσπονδιακό. Βεβαίως. Εάν το κράτος θα είναι και ομοσπονδιακό. Εάν σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να δώσουμε και να κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις για να το πετύχουμε, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Εγώ θα κάνω μία πρόταση. Ναι. Μέχρι σήμερα συζητούμε όλο αυτό το ζήτημα για την Προεδρία. Ποιος θα είναι ο Πρόεδρος εκ περιτροπής Προεδρίας, σταθμισμένη ψήφο και όλα τα υπόλοιπα. Υπήρξαν διάφορα μοντέλα. Και εγώ θα πω κάτι. Ναι. Γιατί δεν έκανε κανένας μία απλή πρόταση. Οι εκλογές για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να δημιουργεί και ενοποιητικά στοιχεία ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να γίνεται ακριβώς με το ίδιο σύστημα που γίνεται στις ΗΠΑ. Κοινή εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου με μία προϋπόθεση. Όπου ο Πρόεδρος είναι Ελληνοκύπριος, ο Αντιπρόεδρος να είναι Τουρκοκύπριος. Και όπου υποψήφιος πρόεδρος είναι Τουρκοκύπριος, να έχει Ελληνοκύπριο υποψήφιον αντιπρόεδρο. Γιατί δεν έχει γίνει αυτή η πρόταση. Γνωρίζετε ότι λόγω της αναλογίας πληθυσμού δεν θα είχαμε ποτέ μας εκλογή Τουρκοκύπριου. Ποιος το λέει. Όταν εγώ αύριο θα έχω ένα συνδυασμό ενός προοδευτικού Τουρκοκύπριου και ενός προοδευτικού Ελληνοκύπριου, θα ψηφίσω ένα συνδυασμό που το θεωρώ συντηρητικό, έστω και αν ο Ελληνοκύπριος είναι πρόεδρος. Δηλαδή, θα επιλέγατε έναν Τουρκοκύπριο προοδευτικό για πρόεδρο από έναν Ελληνοκύπριο συντηρητικό. Βεβαίως. Αναμφίβολα. Γι' αυτό είμαι σοσιαλιστής. Γι' αυτό δεν θέλω να υπάρχει ρατσιστικός διαχωρισμός. Γι' αυτό δεν θέλω φιλετικό διαχωρισμό. Γι' αυτό δεν θέλω εθνοτικό και θρησκευτικό διαχωρισμό. Γιατί είμαι σοσιαλιστής. Και το αποδέχομαι, βεβαίως. Ξέρετε, επειδή μου έρχεται στο μυαλό μία εικόνα. Αν είχε επιληθεί το Κυπριακό με τον ΑΒΓ τρόπο και είχαμε από τη μία τον σοσιαλιστή κύριο Ταλάτ και από την άλλη τον συντηρητικό Δεν θα πω ονοματολογία. Εγώ λέω ξεκάθαρα, βεβαίως. Γιατί αυτή η πρόταση δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας και ενότητας και συνδιαμόρφωση ενός κοινού προγράμματος. Και έρχομαι τώρα στο πρακτικό μέρος. Όταν προσπαθείτε, γιατί και μέσα στο κόμμα σας είπαμε υπήρξαν κάποιες έτσι τέλος πάντων αναταράξεις. Δεν υπήρξε καμία αναταράξη όσον αφορά την ουσία της απόφασης. Λοιπόν, στο διαδικαστικό, σεβαστό. Εντάξει, όταν προσπαθούμε να. Μάλλον όταν προσπαθείτε να πείσετε και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στο εσωτερικό της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Και φαίνεται. Τους Κύπριους πολίτες προσπαθούν να πείσουν. Ναι, τέλος πάντων. Και φαίνεται πως υπάρχει μια δυσκολία. Γιατί και τα κόμματα. Λοιπόν, θεωρείτε ότι εν πρώτης η τουρκοκυπριακή πλευρά, η Τουρκία αλλά και ο διεθνής παράγοντας που έχουν μια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Θα μπορούσαν ποτέ να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τον Κυπριακό από το 60, όχι από το 70. Μα γιατί να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις των ξένων που τους βολεύει. Θα προσαρμοστώ σε αυτό που εγώ νομίζω ότι είναι το σωστό. Δεν μπορούμε να λυθεί το Κυπριακό. Μόνοι μας ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε. Αυτό που θα διαμορφωθεί. Υπάρχουν καινούργιες συνθήκες. Έχετε εντύπωση σήμερα ότι οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, είτε αυτό λέγεται Λίβανος, είτε λέγεται Ισραήλ, είτε λέγεται Αίγυπτος, θα ήθελαν αύριο να υπάρχει ένας πολιτικοστρατηγικός έλεγχος της Κύπρου από την Τουρκία? Τους έχετε ρωτήσει? Συζητήσετε αυτού. Μα βλέπουμε και τον τρόπο που αντιδρούν. Προφανώς δεν θα ήθελα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αλλά εξαρτάται και από τις συνθήκες. Γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό το Ισραήλ και η Αίγυπτος και άλλες χώρες είχαν αγαστές σχέσεις με την Τουρκία. Μα γι' αυτό λέμε να αξιοποιήσουμε τα καινούργια δεδομένα. Εάν λύναμε το Κυπριακό με βάση το σχέδιο, αν θα είχαμε ελπίδα αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν τα καινούργια δεδομένα. Πώς θα αξιοποιούμε σήμερα? Πώς αξιοποιούμε τη δυνατότητα σήμερα το Ισραήλ μπορεί να διαφοροποιήσει την πολιτική του Εβραϊκού Λόμπι στις ΗΠΑ? Που είναι το κρίσιμο σημείο για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Το οποίο είναι ένας μετάβλητος παράγοντας, τον οποίο τον είδαμε. Οπότε, αν δεν είχε συμβεί το επεισόδιο με το Μαβί Μαρμαρά, το πλοίο ενδεχομένως και σχέσεις. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σχέσεις τους να μην ήταν. Όχι. Να μην οι σχέσεις έχουν διαταραχθεί από τη στιγμή που η Τουρκία έχει αποφασίσει να υλοποιήσει το τουρκικό τόξο στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και να γίνει ηγέτιδα δύναμη όλων των Ισλαμικών χωρών. Γι' αυτό την έφερε και σε σύγκρουση και με την Αίγυπτο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και διαμορφώνονται νέες συνθήκες. Όσο η Τουρκία θα επιδιώκει αυτόν τον ρόλο, που για να μπορέσει να το δραματίσει χρειάζεται την Κύπρο. Και είναι γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλοι είναι οι στόχοι της Τουρκίας. Και δεν πρόκειται η Τουρκία να εγκαταλείψει αυτούς τους στόχους όταν σε όλα τα υπόλοιπα πέτυχε. Είναι το τελευταίο χαρτί που παίζει. Και πρέπει να τη διευκολύνουμε αφήνοντας τα πράγματα. Τη διευκολύνουμε ακριβώς με αυτά που εμείς αποδεχόμαστε ως παραχωρήσεις. Τη διευκολύνουμε. Ακριβώς εκείνο που δεν θα τη διευκολύνει η Τουρκία είναι να διεκδικήσω με την βοήθεια και αυτό όλων των χωρών τη διεθνή διάσκεψη για τον Κυπριακό. Για να λύσω τα βασικά σημεία της εξωτερικής ψυχής του Κυπριακού.
το θέμα της εισβολής, της κατοχής, των στρατευμάτων, των εγγύσεων, του επικισμού. Μα αυτό είναι η ουσία. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο, κύριε Σιζοπουλέ, εδώ για πιο απλά πράγματα και μιλάω για την κάθοδο του Μπαρμπαρός πριν λίγο καιρό στην Κυπριακή ΑΟΣ και είδα μία προθυμία από πάρα πολλές χώρες να στηρίξουν. Δηλαδή, Εμάνολη, με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο να πάψουμε να αγωνιζόμαστε. Όχι, η Ρωσία, όχι, πώς θα μπορέσουμε να τους πείσουμε να σε μια τέτοια στροφή. Να το δοκιμάσουμε. Να πάψουμε αυτή τη στιγμή, να πάψουμε αυτή τη στιγμή τότε να αγωνιζόμαστε και να πούμε στην Τουρκία, πες μας τι λες, θέλεις να υπογράψουμε, τελειώνει η υπόθεση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Φαίνεται ότι κάποιοι αυτό επιδιώκουν. Δεν τολμούν να το πούν ανοιχτά και δια της διολυσθήσεως να καταλήξουν εκεί. Και δεν το λέω, το λέει ο Μπέρκ, ο συνεργάτης του Ντάουνερ. Δεν το λέω. Ο Μπέρκ το λέει, ο συνεργάτης του Ντάουνερ. Καλά, και το έγγραφο. Αλλά... Ντάουνερ αμφισβητήθηκε και από τον κύριο Χριστόφια. Και από τον κύριο Αναστασιάδη. Ναι. Στον κοινό ανακοινωθεί όμως στις 11 του Φλεβάρι, τι λέει, ότι σε εκείνα τα θέματα προτεραιότητα, τα οποία στα σημαντικά. Υπάρχουν κάποιες συγκλήσεις. Στα οποία δεν υπήρξαν συγκλήσεις, λέει, να τεθούν υπό προτεραιότητα. Και εγώ ρωτώ, ποιες ήταν οι συγκλήσεις. Είναι αυτές που αναγράφονται στο έγγραφο του κύριου Ντάουνερ, για το οποίο όμως έχει φέρει ενστάσεις ο κύριος Χριστόφιας ότι σε όλα αυτά. Άστε τον κύριο Χριστόφια. Ναι, που αναφέρονται ως συγκλήσεις. Αυτός διαπραγματεύεται. Όχι, εδώ μιλώ τον κύριο Αναστασιάδη, ναι, σήμερα κυβέρνηση. Όλα αυτά που αναφέρονται ως συγκλήσεις δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αυτή είναι η θέση του κύριου Χριστόφια. Όταν ο κύριος Αναστασιάδης έστειλε στον πύρ του εξώτερων του έγγραφων Ντάουνερ και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με το κοινό ανακοινωθέν τη 11η του Φλεβάρι το βάζει από την πίσω πόρτα. Υπήρξε και μία τριβή με το ΑΚΕΛ ότι δεν αποδέχεται τις συγκλήσεις. Μανώλη, εγώ ρωτώ. Το απέρριψε ή δεν το απέρριψε. Ναι, το απέρριψε. Με το κοινό να ανακοινωθεί τις 11 του Φλεβάρι το βάζει από την πίσω πόρτα, ναι ή όχι. Μπορεί να το θεωρείτε εσείς άλλοι εκτιμούν πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ποιες είναι οι συγκλήσεις τότε που υπήρχαν. Ας μας πει, ποιες είναι οι συγκλήσεις που υπήρχαν σε κεφαλαίωτη θέματα και ότι δεν υπήρξε σύγκληση. Στη βάση ποιος συζητήσεων. Στη βάση ποιου εγγράφου καταγράφουν τις συγκλήσεις αυτές. Ας πάψουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Τον κόσμο, ας πάψουμε να τον κοροϊδεύουμε. Κάποιοι θέλουν να τον κοροϊδεύουν. Εμείς ως ΕΔΕΚ δεν θα τον κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Εμείς θα πάρουμε το μερίδιο των ευθυνών μας. Και δεν μας ενοχλεί το ότι είμαστε οι μικροί και οι λίγοι. Θα υπενθυμίσω ότι και την περίοδο 67-74, όταν προειδοποιούσαμε για τους κινδύνους που ελοχεύουν στον Κυπριακό Ελληνισμό από τη συμπεριφορά της Χούντας και τους συνοδοιπόρους στην Κύπρο, είτε αυτούς οι οποίοι από αφέλεια θεωρούσαν ότι η Χούντα έκανε εθνική πολιτική και θα έφεραν την Ένωση, είτε αυτούς που για τους δικούς τους λόγους έμεναν στο περιθώριο, στο τέλος δεν είναι αυτοί που δικαιώθηκαν. Η ΕΔΕΚ ήταν που δικαιώθηκε. Να, με τη στάση και τη συμπεριφορά. Γιατί όσο θα το συζητάμε, δεν θα καταλήγουμε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το Κυπριακό. Σαφώς είναι πολύ μεγάλο θέμα. 40 χρόνια διαπραγματεύσεις και σαφώς δεν το είναι πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν συγκλήσεις με άλλα κόμματα στις θέσεις σας. Είδαμε μία συνάντηση που είχατε με τον κύριο Λίκα, τον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών. Και αναφέρθηκε στις δηλώσεις ότι υπάρχει μια ταύτιση στα θέματα του Κυπριακού. Όχι σύγκληση, ταύτιση. Υπάρχει. Και με διάφορα άλλα κόμματα υπάρχει. Και με το Δημοκρατικό Κόμμα σε πολλά ζητήματα υπάρχουν. Και με το Συναγερμό σε ορισμένα σήματα. Και με το ΑΚΕΛ σε ορισμένα ζητήματα υπάρχουν. Για το Κυπριακό μιλάμε. Για το Κυπριακό. Για το Κυπριακό. Δεν έχουμε επικροτήσει, για παράδειγμα, τη συμφωνία του Καΐρου. Δεν έχει σχέση και με το Κυπριακό αυτή η συμφωνία. Έχει μια περιφερειακή έτσι, σχέση. Δεν έχουμε χαιρετήσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει κατορθώσει να δημιουργήσει κάποιες καλύτερες διπλωματικές σχέσεις με ορισμένες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, που θα παίξουν αύριο ένα σημαντικό ρόλο, όπως και η Αίγυπτος, στο θέμα της Ισλαμικής διάσκεψης. Σαφώς. Με όλα τα κόμματα, με άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό, με άλλα σε μικρότερο βαθμό. Αλλού το πηγαίνω για να καταλήξω. Ναι, υπάρχουν κάποιες συγκλήσεις. Διαβλέπετε και μια ευρύτερη συνεργασία, εκεί θέλω να καταλήξω. Όχι, η ΕΔΕΚ έχει ξεκαθαρίσει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 22 Μαρτίου ότι με όλα τα κόμματα, είτε με αυτά που προσδιορίζονται στο γεωγραφικό χώρο του ενδιάμεσου είτε και με αυτά που είναι εκτός, όπου εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν συγκλήσεις θέσεων ή ταύτιση θέσεων για οποιοδήποτε πολιτικό θέμα, κυπριακό, οικονομία, κοινωνική πολιτική, εμείς θα συνεργαζόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο ρόλος μας. Υπάρχει και ο κομματικός πατριωτισμός. Η ΕΔΕΚ αιμορράγησε προς την Συμμαχία Πολιτών, παρότι ο κύριος Λιλίκας, που τον υποστηρίξατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε πει ότι δεν θα ιδρύσει κόμμα. Αυτό δεν σας δημιουργεί μία φοβία ότι ενδεχομένως να αιμορραγήσει και άλλο προς εκείνη την κατεύθυνση? Οι ψηφοφόροι δεν είναι μαντρωμένοι και δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Ο καθένας μπορεί να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του στη βάση των δικών του απόψεων και αντιλήψεων. Εμείς έχουμε μία θέση. Προσπαθούμε η θέση μας να είναι όσο το δυνατόν καθαρή, απλή, κατανοητή στον πολίτη και στη βάση αυτών των θέσεων θα διεκδικήσουμε αύριο την ψήφο του και την υποστήριξή του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα,
όπως εμείς διεκδικούμε να κερδίσουμε ψηφοφόρους από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις επιδιώκουν να διεκδικήσουν ψήφο από το δικό μας το κόμμα. Όμως υπάρχει ένα στοιχείο. Εμείς ποτέ τις αποφάσεις των άλλων κομμάτων δεν τις έχουμε κατηγορήσει ούτε ως ενδοτικές, ούτε ως προδοτικές, ούτε με οποιονδήποτε χαρακτηρισμό. Αυτό που διαρωτούμε είναι γιατί κάθε φορά που η ΕΔΕΚ διατυπώνει μια θέση, αμέσως υπάρχουν οι χαρακτηρισμοί. Είμαστε ακροδεξοί, είμαστε απορριπτικοί. Μας έχουν κατηγορήσει. Ως απορριπτικούς και είμαστε, πάντων... είμαστε απορριπτικοί, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Γιατί? Τι τους ενοχλεί έναν κόμμα να έχει τις δικές τους θέσεις? Εμείς κατηγορήσαμε καμιά φορά κανέναν ότι είναι ενδοτικός? Εντάξει, με τον τρόπο σας το έχετε κάνει. Γιατί? Πώς το κάναμε? Όταν μιλάμε για υποχωρήσεις που οδήγησαν στην καταστροφή κτλ. Ποια καταστροφή? Εμείς είμαστε για τις υποχωρήσεις που έχουν κάνει. Δεν και, εγώ λέω, όταν αυτή τη στιγμή δεν κάποιοι. Είναι το σωστό περιεχόμενο. Εγώ ρωτώ, όταν κάποιοι αυτή τη στιγμή αποδέχονται ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα παραμένει στις δύο περιφέρειες, ότι αυτό είναι συνομοσπονδιακό στοιχείο και όχι ομοσπονδιακό, είναι κατηγορία? Σε ποια νομοσπονδία το κατάλοιπο εξουσίας μένει στις περιφέρειες? Αυτό έχω την εντύπωση ότι είχε συμφωνηθεί από όλους, αλλά απλώς ήταν ένα θέμα που στο τέλος θα το αφήναμε. Όχι, εμείς ποτέ δεν το αποδεχτήκαμε. Και τι κατάλοιπο εξουσίας μένει, όταν τα κύρια θέματα υπήρξαν εξηγήσεις? Όχι. Τα κύρια θέματα θα καλύπτονται από την κεντρική κυβέρνηση, ας πούμε. Όσο προχωρεί η διαδικασία, οι αρμοδιότητες σήμερα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ίδιες με τις αρμοδιότητες που είχε πριν 20 χρόνια? Προφανώς είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε καινούργιο προκύπτει ως αρμοδιότητα και θα προκύψει. Γιατί είμαστε σε έναν κόσμο εναλλασσόμενο, εξελισσόμενο και συνεχώς κινούμενο. Ξαναγυρίσαμε πίσω τώρα στη συζήτηση. Άρα λοιπόν, ό,τι καινούργιο προκύπτει θα πηγαίνει στις δύο περιφέρειες. Άρα σιγά σιγά θα υπάρχει εξασθένιση της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό γιατί το προεξοφλείτε? Αφού αυτή είναι η νομοτέλεια. Η νομοτέλεια αυτή είναι. Και στο τέλος της ημέρας θα πάμε ή σε ένα βελούδινο διαζύγιο, όπως ήταν η περίπτωση της Τσεχοσλοβακίας και άλλων παρόμοιων συνομοσπονδιών, ή θα πάμε πια σε μία σύγκρουση με ό,τι αυτό εγκυμονεί για το μέλλον. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, το βασικό στοιχείο που ενδιαφέρει την ΕΔΕΚ, αλλά δεν ενδιαφέρει και τους πολίτες πιστεύω, είναι μέσα από τη λύση να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μελλοντικών γενιών. Σήμερα νιώθετε ασφάλεια? Σήμερα, ναι. Όχι απολύτη ασφάλεια. Έχουμε στρατιώτες, έχουμε επίκους, έχουμε δικαιώματα. Μπορώ σήμερα να νιώθω ασφάλεια? Σήμερα μπορώ να νιώθω ασφάλεια? Συνεπώς δεν πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα ώστε να τελειώσει αυτό που συμβαίνει 40 χρόνια. Και εγώ λέω, πρέπει να κάνουμε αυτά τα βήματα. Από εμάς εξαρτάται τα βήματα? Και από εμάς εξαρτάται. Και από εμάς μόνο. Τα κάναμε, γιατί δεν υπήρξε? Να, 37 χρόνια κάνουμε τα βήματα. Υπήρξε λύση? Νομίζω ότι κάποιες φορές και το timing το γνωρίζετε καλύτερα και ως γιατρός. Πόσες φορές να βρεθεί αυτό το timing? Δεν βρέθηκε πολλές φορές. Ο κύριος Ντεκτάς δεν ήταν και το timing. Ήταν ο κύριος Θαλάτ. Ο κύριος Θαλάτ, βλέπετε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και όταν το 2010. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξαναδοκιμάσουμε? Σαφώς θα δοκιμάσουμε, αλλά χωρίς να ακροβατούμε και χωρίς να διακινδυνεύουμε. Γι' αυτό είπαμε εμείς ότι ναι, η εκλογή του κυρίου Ακκινζή είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία θα πρέπει να τη διερευνήσουμε. Θα πρέπει να διαχειριστούμε προσεκτικά, με επιφυλακτικότητα, γιατί ακριβώς δεν είναι ο κύριος Ακκινζή που θα καθορίσει την τελική μορφή λύσης, είναι η Τουρκία. Σας ενόχλησε ο περίπατος που έκανα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Είπα ότι οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα καλύτερης κατανόησης, εγώ είμαι έτοιμος να το αποδεχτώ. Αλλά θα πω δύο πράγματα. Ναι, με ενοχλεί όταν στις κοινές συναντήσεις των ΗΕ έχουν και δύο τη σημεία της Κυπριακής Δημοκρατίας ο ένας και του Ψευδοκράτους ο άλλος. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί δεν πηγαίνει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάει ως ηγέτης της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας. Γιατί έχει τη σημεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ίδια στιγμή τη σημεία του Ψευδοκράτους ο κ. Ακκινζή? Γιατί από τη στιγμή που τη χρησιμοποιεί η τουρκοκυπριακή πλευρά, αν θυμόσαστε πολύ καλά, ξεκίνησε επί κυρίου Βασιλείου. Άρα λοιπόν, τι γίνεται? Εξισώνουμε, γιατί πολλές φορές τα μικρά είναι που κάνουν τη διαφορά και την ουσία. Εξισώνουμε την Κυπριακή Δημοκρατία με το Ψευδοκράτος. Αυτό κάνουμε. Δεν είναι λίγο απλοϊκό? Όχι, δεν είναι καθόλου απλοϊκό. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνδιαλέγεται ως ανεξάρτητο κράτος με όλες τις χώρες, διατηρεί διπλωματικές σχέσεις. Δεν διαφωνούμε πάνω σε αυτό. Αν κρατάει μία σημαία τώρα ο κύριος Θαλάτη, δεν διαφωνούμε πάνω σε αυτό. Αλλά πολλές φορές τα μικρά είναι που παίζουν την ουσία. Θέλει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όταν απέναντι σου έχεις έναν ισχυρό αντίπαλο, όταν είσαι σε δεινή διαπραγματευτική θέση λόγω αδυναμίας, πρέπει το κάθε σου βήμα να το προσέχεις.
Μήπως αυτό γιατί, λειτουργεί. Γιατί ακριβώς το αξιοποιεί η άλλη πλευρά προς όφελός της. Λένε κάποιοι μήπως αυτό λειτουργεί και ως πρόφαση να μην κάνουμε κανένα βήμα. Τη μία θα μας φταίξει σημαία, την άλλη θα μας φταίξει ο περίπατος, την άλλη θα μας. Εμείς δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μην μας βάζεις με τους υπόλοιπους. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας με τρόπο διαφανή και με διατυπωμένες θέσεις. Να πάμε παρακάτω, γιατί άφησαμε πολλά θέματα πίσω και περνάει και. Να πάμε δύο ώρες. Λοιπόν. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Κύριε Σιζόπουλε, πέραν του Κυπριακού, βιώνουμε και μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο εσωτερικό, που εν πρώτης έχει να κάνει με την οικονομία, αλλά νομίζω το ίδιο σημαντική είναι και η κατάσταση που επικρατεί στους θεσμούς. Το βλέπουμε στην νομική υπηρεσία, το βλέπουμε στην Κεντρική Τράπεζα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την οικονομία. Οι δείκτες, ξέρω θα μου πείτε ότι οι δείκτες είναι άλλο και το πώς βιώνουν οι άνθρωποι την κατάσταση είναι διαφορετικό. Οι δείκτες δείχνουν ότι πάμε ελαφρώς καλύτερα ή τέλος πάντων έχουμε μία πορεία θετική. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μία τακτική Ελλάδος, να συγκρουστούμε και ότι βρέξεις κατεβάσει. Τα λάθη βασικά έγιναν μέχρι που να φτάσουμε στο μνημόνιο. Και ήταν τεράστια τα λάθη. Δεύτερο τεράστιο λάθος ήταν οι όροι του μνημονίου, τους οποίους διαπραγματευτήκαμε. Που δεν διαπραγματευτήκαμε στην ουσία. Ναι, ήταν ένα μνημόνιο που τέλος πάντων. Δεν το διαπραγματευτήκαμε. Δεν είμαστε και σε θέση να διαπραγματευτούμε. Λοιπόν, μπορούσαμε. Κάποια πράγματα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε. Μετά το κούρεμα, γιατί. Ότι... Συγγνώμη. Εδώ για παράδειγμα, όσον αφορά το ΓΕΣΥ, που ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση, δεν το εφαρμόζουμε και το διαπραγματευόμαστε και το παραπέμπουμε και αυτή η σημαία θα πάμε στο 17. Ναι. Όπως λοιπόν διαπραγματευτήκαμε την παράταση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Και μάλιστα αυτή η παράταση θα είναι και αυτή αρνητική, δεν θα είναι θετική. Μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε και το θέμα των ημικρατικών οργανισμών. Δεν προχωρήσουμε στη ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου πει ότι το 2012 η αρχή τηλεπικοινωνίων είχε 120 εκατομμύρια κέρδος. Και σήμερα την εξαθλιώνουμε, την αποδεκατίζουμε και ανακαταρρεύσει για να την πουλήσουμε. Και αύριο θα την πουλήσουμε 400-500 εκατομμύρια, όπως μας έχουν πει. Και ρωτώ. Γιατί να πουλήσω ένα μικρατικό οργανισμό σε ποσό που είναι κερδοφορία 4-5 χρόνων. Με κακοδιαχείριση, με σπατάλες, με αυθαιρεσίες, είχε 120 εκατομμύρια. Και σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αλλάζει αυτό ακριβώς. Και σε ανταγωνιστικό περιβάλλον το 2012. Γιατί λοιπόν αυτόν τον οργανισμό πρέπει να τον πουλήσω 120 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, που είναι η κερδοφορία 4 χρόνων, και την ίδια στιγμή εγώ για σκοπούς ανάπτυξης θα πρέπει να απευθύνομαι στους δανειστές μου για να μου δίνουν τα 120 εκατομμύρια το χρόνο και να πληρώνω και τόκο. Θα φεύγουν τα λεφτά από την Κύπρο, του Κύπριου πολίτη, θα πηγαίνουν κάπου στην Ευρώπη και θα ξαναεπιστρέφουν πίσω με επιτόκιο. Και αυτό μου λένε οικονομική πολιτική. Αφήνω κατά μέρος το θέμα της ασφάλειας και όλων των υπολείπων. Μιλούμε ότι θα φέρει επενδύσεις. Ναι. Ρωτάω, στην Ελλάδα, όταν πουλήθηκε ο ΟΤΕ, τι καινούργιες επενδύσεις έγιναν στον ΟΤΕ? Πόσες καινούργιες θέσεις εργασίας άνοιξαν? 22.000 μείωση των θέσεων εργασίας. Πόσο μειώθηκαν τα τέλη? Η επένδυση είναι ο στρατηγικός επενδυτής. Τι έκανε? Τα λεφτά που παίρνει από τον Έλληνα πολίτη τα παίρνει στη Γερμανία. Θα βάλει χρήματα. Τι επενδύσεις έχει κάνει? Τι επενδύσεις? Πολύ μικρότερες από τα λεφτά που παίρνει. Και απέλυσαν και 22.000 υπαλλήλους. Εντάξει, το πώς μπαίνανε οι υπάλληλοι και στον ΟΤΕ και στη ΣΥΝΤΑ και στις Κυπριακές αερογραμμές. Άρα λοιπόν, νομίζω, γιατί μας λένε εδώ ότι. Θεωρείτε ότι αυτό το μοντέλο είναι να συνεχιστεί? Όχι, μα το θέμα τι μας λένε? Ότι θα έρθει ο στρατηγικός επενδυτής που θα αγοράσει τη ΣΥΝΤΑ, θα την αγοράσει σχετικά φτηνά, αλλά την ίδια στιγμή θα κάνει επενδύσεις. Λιγότερες από τα λεφτά που θα παίρνει. Πρώτο. Επενδύσεις θα γίνουν εκ των πραγμάτων στην τεχνολογία. Δεν μπορεί λοιπόν να παραμείνει ένας οργανισμός στην κατάσταση που είναι. Άρα οι επενδύσεις θα είναι λιγότερες από τα λεφτά που φεύγουν. Δεύτερο, θα γίνουν καινούργιες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, τι περιμένω? Θα ξεπουλήσω όλο το δημόσιο πλούτο, όλον αυτόν τον πλούτο που συσσωρεύτηκε στις πλάτες του κυπριακού λαού και του καταναλωτή, για να τον αξιοποιούν να βρουν κάποιοι άλλοι. Ένα δημόσιο πλούτο, τον οποίο μετά τον αξιοποιούσαν οι κυβερνήσεις, απομυζώντας από τον φορολογούμενο, βεβαίως, για να βολεύουν φίλους, γνωστούς, ξαδέρφια, μην πω τίποτα. Αλλά και την ίδια στιγμή, ας πούμε, η ΣΥΝΤΑ έδωσε τα τελευταία χρόνια 650 εκατομμύρια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να δώσει ένα δις. Πιθανόν. Άρα λοιπόν τι θα γίνει? Επειδή, ας πούμε, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Αυτή είναι η λογική μας. Ή θα πρέπει να πάμε σε έναν εξυγχρονισμό? Δεν είχατε συμφωνήσει με τη μετοχοποίηση? Βεβαίως. Αυτό ακριβώς προτείνουμε εμείς. Ναι. Αλλά πώς την προτείνουμε εμείς τη μετοχοποίηση? Ακριβώς, να υπάρχει μια εξυγίαση του δημόσιου οργανισμού για να μπορέσει να κρατήσει την αξία του και τη μετοχική του αξία,
και όχι να καταρρεύσει και να διαλυθεί όπως επιχειρούν να το κάνουν τώρα, να κρατήσει το κράτος ένα ισχυρό πλειοψηφικό πακέτο για να ασκεί υποπτικό έλεγχο και να μην επιτρέπει τη χειραγώγηση των τιμών, και θα πω για τη χειραγώγηση των τιμών, και να δοθεί ένα ισχυρό επίσης πακέτο, αλλά μειοψηφικό, σε ένα στρατηγικό επενδυτή που να έχει και τη διαχείριση. Μόνο εμείς και το Λουξεμβούργο διατηρούμε ισχυρές κρατικές εταιρείες. Το Λουξεμβούργο είναι η πρώτη χώρα σε επίπεδο οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, με πολύ διαφορετικές συνθήκες. Και ο λόγος ποιος είναι? Γιατί ακριβώς είμαστε μικρές χώρες και έχουμε ανάγκη γι' αυτό. Οι μεγάλες χώρες δεν το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη αυτήν την κρατική διαδικασία. Εμείς όμως εύκολα γίνεται η χειραγώγηση των τιμών. Να υπενθυμίσω το καρτέλ που έγινε από τις τράπεζες για τα θέματα των επιτοκίων και όλα τα υπόλοιπα. Το καρτέλ των εταιριών πετρελαίου ειδών. Των καυσίμων. Να υπενθυμίσω τώρα το καρτέλ που γίνεται με τις αεροπορικές εταιρείες. Όταν ήταν οι κυπριακές αερογραμμές. Πληρώναμε ακριβότερα εισιτήρια, κύριε. Στις κυπριακές αερογραμμές τα πληρώναμε φτηνότερα όμως στις λεγόμενες ιδιωτικές εταιρείες. Ρωτήστε σήμερα που κλείσαν οι κυπριακές αερογραμμές πόσο αυξήθηκαν τα αντίστοιχα εισιτήρια των ιδιωτικών εταιρείων. Ταξιδεύω πάντως. Δύο με τρεις φορές. Ταξιδεύει κάποιος φθηνότερα από ό,τι ταξιδεύει με τις κυπριακές αερογραμμές. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι πιο φθηνές. Όταν βάλεις το κάθισμα και όταν βάλεις και την αποσκευή, θα δεις ότι περίπου είναι το ίδιο. Και επιχορηγείται, σε παρακαλώ, και από την Κυπριακή Δημοκρατία το κάθε εισιτήριο. Ναι, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι επιχορηγούσαμε και τις κυπριακές αερογραμμές. Με πολλά εκατομμύρια, και έτσι δεν ήταν μόνο το εισιτήριο. Και αυτές επιχορηγούμε. Ναι, όχι, δεν ήταν μόνο λοιπόν, το εισιτήριο, πληρώναμε και όσοι δεν ταξίδευαν. Και μου λέει κάποιος, αύριο υπάρχει κάποιος που εγγυάται ότι όταν θα έχω τρεις-τέσσερις ιδιωτικές τηλεπικοινωνικές εταιρείες, ότι δεν θα γίνει χειραγώγηση των τιμών. Ήδη έχουμε. Ναι, αλλά τώρα έχουμε και τη ΣΥΤΑ που λειτουργεί ανταγωνιστικά. Ότι δεν θα υπάρχει χειραγώγηση αύριο στις τιμές. Δεν θα γίνει ένα καρτέλο όπως τα υπόλοιπα. Ποιος θα πληρώσει το κόστος? Εδώ έρχομαστε στο άλλο θέμα. Είναι το θέμα των θεσμών. Πώς θα λειτουργήσουν οι θεσμοί, οι ελεκτικοί του κράτους? Το κράτος δεν θα φύγει εντελώς, δεν θα τους αφήσει. Αυτό... Υπάρχει ρυθμιστής τηλεπικοινωνιών που αυτός ρυθμίζει. Όχι, αυτός ρυθμίζει το βάση της κοστοστρέφειας. Της κοστοστρέφειας. Έχει το κέρδος. Ναι. Άρα λοιπόν, παραπονιόμαστε κάποια στιγμή για τη ΣΥΤΑ. Όταν κάποια στιγμή η ΣΥΤΑ μείωσε το πάγιο στη σταθερή τηλεφωνία, τι έγινε? Ήρθε ο ρυθμιστής, είπε, απαγορεύεται να το μειώσεις, να το αυξήσεις. Διότι κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Τι δεσπόζουσα θέση είχε στην αγορά? Υπήρχε ανταγωνισμός. Την περίοδο εκείνη. Όταν η ΣΥΤΑ είχε χαμηλά τα τηλεγραφήματα, τι της είπαν? Ανέβασε τα τηλεγραφήματα προς τα πάνω. Πολλαπλασίασε το κέρδος σου. Και την τιμή. Άρα λοιπόν είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να βρούμε τη μέση λύση. Και η μέση λύση ποια είναι? Το κράτος να ασκεί ένα ισχυρό υποπτικό έλεγχο για να αποτρέπει όλα αυτά τα κακά. Ναι. Και την ίδια στιγμή για να έχει ευελιξία ο οργανισμός να δοθεί στο στρατηγικό επενδυτή η διεύθυνση του. Η διαχείριση. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ίσως το καλύτερο μοντέλο που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό δεν το λέει η ΕΔΕΚ σήμερα. Το είπαμε από το 1997. Το θέμα της Αλλά οικονομίας... τότε κάποιοι ήθελαν να παραμείνουν οι οργανισμοί όπως είναι σήμερα και να φτάνουμε στις καταστάσεις που όλοι βιώνουμε, της αυθαιρεσίας, της διασπάθησης δημοσίου χρήματος και τα υπόλοιπα. Και κάποιοι ήθελαν από τότε να τους πουλήσουν στον ιδιωτικό τομέα, γιατί μας έλεγαν ότι δεν χρειάζεται το κράτος να είναι επιχειρηματίας. Πρέπει να τα πουλήσουμε όλα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι και θέμα φιλοσοφίας. Διαφορετικά θα σας ήταν όλοι οι σοσιαλιστές ή θα σας ήταν όλοι οι φιλελεύθεροι. Στο τέλος της ημέρας όμως πρέπει και ο λαός να αντιληφθεί ποιανού η θέση αποδεικνύεται ως πιο σωστή και πιο ορθή. Λοιπόν, γιατί έχουμε βουλευτικές εκλογές. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έχουμε βουλευτικές εκλογές σε λίγο χρονικό διάστημα. Θα τοποθετηθούν και πάνω σε αυτά. Και επειδή η οικονομία δεν είναι μόνο η ιδιωτικοποίηση, είναι και το ευρύτερο θέμα που έχει να κάνει και με το χρέος και με τα δάνεια και με το πώς βγαίνουμε από την κρίση, με την ανεργία κυρίως και πρωτίστως με την ανεργία. Έχουμε δύο πράγματα. Το ένα, το βασικό, είναι η ανεργία, και το άλλο, πώς βγαίνουμε από την κρίση και πώς πετυχαίνουμε την ανάπτυξη. Mm-hmm. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί καθυλώθηκε η ανεργία. Έχουν δηλώσει πόσες χιλιάδες νέοι επιστήμονες σε μήνα στο εξωτερικό, έφυγαν στο εξωτερικό. Αν τους προσθέσεις αυτούς, σταθεροποιείται η ενεργεία. Μας έχουν πει πόσες και... Νομίζω στο θέμα της ανεργίας είχαμε πανηγυρισμούς τελευταία. Τελευταία από τον περασμένο μήνα είχαμε πανηγυρισμούς για το θέμα της ανεργίας. Αλλά σκόπιμα δεν βάζουμε όλους αυτούς μέσα. Υπάρχουν και μακροχρόνια άνεργοι. Σκόπιμα δεν λέμε πόσες είναι καινούργιες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί.
ή θεωρούμε ότι αυτούς που εργάζονται εξαμηνιαίοι με το σύστημα της ΑΝΑΔ ότι είναι εργοδότηση. Ανάπτυξη. Μάλιστα. Για να υπάρξει ανάπτυξη σε μια χώρα, χρειάζεται να υπάρχει πηγή φρέσκου χρήματος στην αγορά. Πρέπει από την ώρα που εμείς είμαστε στην Ευρωζώνη και δεν μπορούμε να έχουμε να κάνουμε νομισματική πολιτική και να κόψουμε, όπως λέμε, έστω χρήμα. Για να έχουμε πληθωριστικές τάσεις, χρήμα και να ρίξουμε στην αγορά, οι πηγές χρηματοδότησης είναι ουσιαστικά τρεις. Ξένες επενδύσεις. Ναι. Δεν πρόκειται να γίνουμε το σημερινό σύστημα. Με αυτό το λαλούν που συμβαίνει, με τον τραπεζικό τομέα, με τους θεσμούς να βρίσκονται σε πλήρη κατάρρευση. Γι' αυτό λέμε ότι κανένας σοβαρός επενδυτής δεν πρόκειται να έρθει. Δεύτερη πηγή είναι το κράτος. Χρεωμένο. Δεν πρόκειται να κάνει αναπτυξιακά έργα. Και δεν έχει τη διάθεση να κάνει αναπτυξιακά έργα. Να πω ότι έχει 20-25 χρόνια που δεν κάναμε ένα αναπτυξιακό έργο ανταποδοτικού χαρακτήρα. Αν καταφέρει να δημιουργήσει πρωτογενές πλεώνασμα τέτοιο που να μπορέσει να διαθέσει χρήματα. Το πρωτογενές πλεώνασμα δεν θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Το πρωτογενές πλεώνασμα θα βοηθήσει στην ύφεση. Και το τρίτο. Συνήθως θα διοχετευτεί στην αγορά το πρωτογενές. Μα για να το κάνεις πρέπει να κάνεις περικοπές. Πώς θα το πετύχεις. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ουσιαστικά οι τράπεζες. Με τα ψηλά επιτόκια και με τη συμπεριφορά σήμερα που επιδεικνύουν οι τράπεζες, υπάρχει δυνατότητα οποιοδήποτε να πάει να δανειστεί από την τράπεζα για να κάνει σήμερα οποιαδήποτε επένδυση. Μα δεν δίνουν και δάνεια επί του παρόντος. Άρα λοιπόν η λύση είναι μόνο μία αυτή τη στιγμή. Εμείς την αφέραμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και σύντομα θα του κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Να μπορέσουμε να βρούμε νόμιμους, σωστούς και διαφανείς τρόπους για να περάσει το χρήμα που βρίσκεται στην παραοικονομία, που εκτιμούμε ότι ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, να περάσει στην πραγματική οικονομία. Εάν από αυτά τα 6 δισεκατομμύρια περάσουν τα 2 δισεκατομμύρια στην οικονομία σε ένα αυτό, χρόνο. Αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει, κύριε Σιζοπούλου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το 2004 είχαμε κάνει την φορολογική αμνηστία και βοηθήσαμε. Αλλά δεν απαξιώνεται το κράτος αν έρχεται κάποιος. Δεν είπα να κάνει αμνηστία εγώ. Έχει κράτη που τα κάνουν κάθε 10 χρόνια. Εγώ δεν είπα για αμνηστία. Είπα να βρούμε νόμιμους, διαφανείς τρόπους για να περάσουν αυτά τα χρήματα από την παραοικονομία στην πραγματική οικονομία. Είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε για ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Και ας μην βαφκαλιζόμαστε με όλους τους αριθμούς. Για να βρίσκονται στην παραοικονομία σημαίνει ότι έχουν βρει τον τρόπο να τα κρατάνε ασφαλή, ναι, χωρίς να πληρώνουν φόρους. Ναι, γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή. Πώς θα πιστούν γιατί να τα περάσουν. Θα τα βρούμε, γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί ο φόρος εισοδήματος κυνηγούσε τους μικρούς, δεν κυνηγούσε ποτέ τους μεγάλους. Δεν κυνηγήσε ποτέ τους φοροφυγάδες. Όταν από την ΕΔΕΚ θέταμε πάντα τα ζήτημα. Τις πρώτες μέρες της νέας ελληνικής κυβέρνησης που έλεγε θα βρούμε τα χρήματα για τη φοροδιαφυγή. Έχουν περάσει 4 μήνες, δυστυχώς ούτε από τη φοροδιαφυγή. Ναι, γιατί δεν έκανε κανένα βήμα η ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσει να βοηθήσει να περάσουν αυτά τα χρήματα. Προσπάθησε με τη λίστα Λαγκάρ, τελικά είπαν ότι δεν είναι. Αυτοί δεν είναι τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Γι' αυτό εμείς ζητήσαμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να το συζητήσουμε. Να καθίσουμε όλα τα κόμματα, να βάλουμε τις απόψεις μας κάτω. Τις ιδέες μας να τις βάλουμε κάτω. Να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτό δεν το λέμε σήμερα. Το είπαμε από τον Απρίλιο του 2013. Φωνή βόντο εν διερήμο. Κανένας δεν μας άκουσε, κανένας δεν το αξιοποίησε, καμία σύσκεψη δεν έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν το είπαμε μόνο στην κυβέρνηση, το είπαμε και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Και τους καταθέσαμε αυτές τις προτάσεις. Άρα λοιπόν, από την ώρα που βλέπουμε ότι περνούν ήδη 2 χρόνια και δεν υπάρχει ανάπτυξη και δεν υπάρχει πρόθεση είτε για επενδύσεις είτε για όλα τα υπόλοιπα, ναι, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εκτός και αν κάποιοι θέλουν να αφήσουν τα πράγματα να οδηγηθούν στην πλήρη κατάρρευση. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και το λέμε, γιατί ακριβώς οι ξένοι αξιοποίησαν τα τραγικά λάθη τα οποία διαπράξαμε εμείς. Και ήταν ασυγχώρητα τα λάθη που διαπράξαμε. Και με το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, και με τον έλα της λαϊκής, και με το ξεπούλημα των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα. Χάσαμε πολλά δισεκατομμύρια. Και αυτά τα δισεκατομμύρια σήμερα ζητήσαμε από τον λαό να τα πληρώσει. Ναι, και ποιο λαό, αυτό που δεν είχε τα μέσα είτε να βγάλει τα λεφτά του προνομιακά στο εξωτερικό, είτε ενδεχομένως να του κάνουν συμψηφισμό του κουρέματος με τα δάνεια του. Το όχι τα προσωπικά των εταιριών του. Γιατί υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάτε για τον κύριο Ερωτοκρήτη. Δεν μιλώ για τον κύριο Ερωτοκρήτη. Γιατί αυτή είναι η υπόθεση. Και άλλες περιπτώσεις τέτοιες υπάρχουν. Δεν είναι μόνο ο κύριος Ερωτοκρήτη. Ο κύριος Ερωτοκρήτη το έκαμε νόμιμα, αν θέλετε. Πήγε στο δικαστήριο. Έγινε εδώ, στο παρασκήνιο. Βεβαίως στο παρασκήνιο. Έχετε καταγγείλει αυτές τις. Βεβαίως υπάρχει στο καταστήνιο. Όλα στην ώρα τους. Βεβαίως στο παρασκήνιο έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν τυχαίνει το γεγονός ότι ζητήσαμε στη Βουλή από τον Ιούνιο του 2013 να μας καταθέσει η Τράπεζα Κύπρου τον DVD του κλειστού κυκλώματος
του κτηρίου διοίκησης την εβδομάδα που ήταν κλειστή η τράπεζα. Για να δούμε ποιοι έμπαιναν και τι έκαναν στην τράπεζα. Αρνούνται να μας το δώσουν. Γιατί? Προσφύγατε στη νομική υπηρεσία, στο Γενικό Εισαγγελέα. Και στο Γενικό Εισαγγελέα το αναφέραμε. Δεν υπήρξε τίποτα. Βεβαίως. Αν δεν έκαναν οτιδήποτε παρατυπίες, γιατί αρνούνται να το δώσουν? Με φέρνετε στην επόμενη ερώτηση. Και έχει να κάνει όχι με την κατάσταση που βιώνουμε ή με την κατάσταση της οικονομίας, τα έχετε περιγράψει, με την κατάσταση που βιώσαμε και κάποια στιγμή θα πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε. Ποιοι φέρνουν ευθύνες, τι ευθύνες φέρνουν και αν τελικά μπορούμε να τις κατανοήσουμε αυτές τις ευθύνες μέσα από τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει εδώ και φαίνεται δύο χρόνια. Φαίνεται ότι το κύκλο μας συγκάλυψης είναι πάρα πολύ ισχυρό. Εμείς θεωρούμε. Δεν θα καταλήξουν πουθενά οι έρευνες. Εμείς δεν μπορούμε, θα το περιμένουμε. Καθυστερούν. Εμείς θεωρούμε ότι όσα συμβαίνουν στην Κεντρική Τράπεζα, όσα συμβαίνουν στη Γενική Εισαγγελία, δεν είναι άσχετα με την προσπάθεια συγκάλυψης του τραπεζικού τομέα και κυρίως τα όσα έχουν γίνει στη Λαϊκή Τράπεζα. Γι' αυτό ακριβώς και από την πρώτη στιγμή, εμείς δεν πήραμε θέση υπέρ κανενός. Και ζητήσαμε ότι θα πρέπει να γίνουν σε βάθος έρευνες σε όλες τις παραμέτρους αυτού του σκανδάλου. Σε όλες. Και στις κεντρικές και στις παράπλευρες. Και αν δεν υπάρχουν ανακριτές στην Κύπρο, να φέρουμε ανακριτές από το εξωτερικό. Όπως φέρνουμε και διαιτητές από το εξωτερικό. Θεωρείτε, επειδή θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που αναφέρετε, τα όσα συμβαίνουν στην Κεντρική Τράπεζα λέτε και στην Γενική Εισαγγελία δεν είναι άσχετα με το ευρύτερο θέμα. Βεβαίως. Υπάρχει κάποιος που κινεί τα νήματα. Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει κάποιος που κινεί τα νήματα. Σαφώς. Πρέπει κάποιοι να κινούν τα νήματα. Ή αυτή η κατάσταση ευνοεί κάποιον ή κάποιους. Τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Αυτό ευνοεί αυτή τη στιγμή. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου μπορούν να ασκήσουν τα κόμματα. Έχετε κοινοβουλευτική ομάδα. Έγινε μια δουλειά από πλευράς της Επιτροπής Θεσμών. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω αν η δουλειά αυτή έγινε στο βαθμό που έπρεπε, αν είχε ακόμα και άλλα περιθώρια. Έγινε όμως μια σημαντική δουλειά. Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Δεν είναι ευθύνη της Βουλής. Αυτό δεν είναι ευθύνη της Βουλής. Αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης και ευθύνη της Αγγελίας να προχωρήσουν. Και της Κεντρικής Τράπεζας. Είναι τρεις θεσμοί που πρέπει να προχωρήσουν. Γιατί δεν προχωρούν? Αφού σχεδόν δεν μιλάνε. Γιατί δεν μιλάνε? Ο ένας κυνηγάει, βρίζει τον άλλον. Γιατί? Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Δεν είναι καθόλου ποιος προσπαθεί να συγκαλύψει, ποιος προσπαθεί να συγκαλύψει ποιον? Ούτε με την διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, ούτε με το Γενικό Εισαγγελέα και το. Εγώ δεν είμαι ούτε ανακριτής, ούτε μέλος της Εισαγγελίας. Εγώ είμαι ένα πολιτικό πρόσωπο. Και κρίνω τα πράγματα από την πολιτική του σκοπιά. Αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι αυτό. Ότι αυτά δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Είναι. Έχετε συγκοινωνούντα. Υποψίες ή ενδείξεις? Έχω σοβαρές ενδείξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν έχω αποδείξεις, γι' αυτό και δεν μιλώ πιο ξεκάθαρα. Αν είχα αποδείξεις, γι' αυτό ρώτησα αν είναι υποψίες ή ενδείξεις. Γιατί οι ενδείξεις είναι κάτι σοβαρότερο από την υποψία. Έχω κάποιες ενδείξεις, δεν είναι απλές υποψίες. Έχω κάποιες ενδείξεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γι' αυτόν ακριβώς ζητούμε επίμονα να υπάρξει πλήρης εξιχνίαση αυτού του εγκλήματος. Σε όλες τις διαστάσεις, σε όλες τις παραμέτρους. Και αν αυτή η κολυσιεργία συνεχίσει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τεράστιες ευθύνες και οφείλει να βρει νέες διαδικασίες. Ναι. Και θα έχει τη στήριξη μας. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα λίγων λεπτών για να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε. Πήγαμε ήδη στη μία μισή ώρα περίπου, νομίζω. Κύλησε καλά η κουβέντα. Σε πάρα πολύ λίγο είμαστε μαζί για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζοπούλο. Επαναρχόμαστε κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμενος στην απόψινή εκπομπή ο πρόεδρος του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος. Κύριε Σιζόπουλε, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα ήθελα να επανέλθουμε στην αρχή και στο κίνημα. Είσαστε αισιόδοξος στην πρώτη μάχη που θα δοθεί. Η πρώτη μάχη που θα δοθεί θα είναι οι βουλευτικές εκλογές. Ότι θα μπορέσετε να συγκρατήσετε τα ποσοστά σας, ενδεχομένως να τα ενισχύσετε. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα πια της ΕΔΕΚ. Λόγω του ότι έχει συρρυκνωθεί. Μανώλη, είναι γεγονός ότι έχουμε αναλάβει το κίνημα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Δεν τυχαίνει το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν καθοδηγές. Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν στο χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε ποτέ η ΕΔΕΚ ως δημοσκόπηση, που ήταν 3%. Ναι. Το Μάρτιο είχαμε μια μικρή άνοδο, επιστρέψαμε στο 3,8.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη θέληση, έχουμε τη διάθεση να παλέψουμε για το καλύτερο. Πώς βλέπετε ότι πολλά στελέχη σας έχουν είτε αποξενωθεί, είτε απομακρυνθεί, ή έχουν ενταχθεί σε άλλους χώρους. Και αυτό συμβαίνει, δηλαδή η ΕΔΕΚ λίγο πολύ θεωρείται αιμοδότης διαφόρων άλλων χώρων. Αυτό είναι γεγονός και είναι κάτι που προσπαθούμε να το σταματήσουμε. Πρέπει να πω ότι ήδη τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε επαναπατρίσει σημαντικό αριθμό στελεχών, κυρίως στην επαρχία Πάφου και στην επαρχία Λεμεσού, που είχαν καταφύγει ως οφείλοι και ως ψηφοφόροι ακόμα στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλα κόμματα. Το ιδιαίτερα μπορώ να πω θετικό είναι ότι οι συγκεντρώσεις τις οποίες πραγματοποιούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα μαζικές και τους τελευταίους 3 μήνες έχουν αιτηθεί πέραν των 450 νέων μελών για εγγραφή στο κόμμα. Είναι άνθρωποι που επανέρχονται ή δεν υπήρξαν ποτέ μέλη? Ένας μικρός αριθμός ήσαν άτομα τα οποία για διάφορους λόγους είχαν είτε εδώ και χρόνια απομακρυνθεί, είχαν αδρανοποιηθεί, είτε ζήτησαν και ήδη διαγραφή και μετακινήθηκαν και σε άλλους κομματικούς χώρους και έχουν επιστρέψει. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία είναι άτομα τα οποία για πρώτη φορά ετούνται εγγραφής στην ΕΔΕΚ. Σκεφτόσαστε το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν για τις βουλευτικές εκλογές, μιλάω σε θητείες αξιωματούχων ή βουλευταίων, ώστε να αποκλειστούν κάποιοι, να μπει νέο αίμα? Υπάρχουν και τέτοιες τάσεις? Το καταστατικό συνέδριο που θα γίνει στις 14 Ιουνίου στη Λεμεσό και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα μέλη του κόμματος, θα ασχοληθεί και με καταστατικές τροποποιήσεις. Ήδη η Επιτροπή Καταστατικού έχει κάνει τις εισηγήσεις της. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται ακριβώς και το θέμα των θητιών αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούν το κόμμα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Έχει αποσταλεί το σχετικό έγγραφο σε όλες τις επαρχιακές οργανώσεις για συζήτηση και στη συνέχεια στις 8 Ιουνίου το Πολιτικό Γραφείο θα κάνει την τελική κωδικοποίηση, την οποία θα παραπέμψει στο συνέδριο και θα αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος για το τι θέλουν. Όμως αυτό που θα ήθελα, με αφορμή και διάφορα σχόλια που έχουν και με αφορά προσωπικά, ανεξάρτητα με το τι θα ισχύσει ως πρόνοια. Για να μην το πείτε εσείς, θα το πω εγώ, ότι θέλετε να αποκλείσετε τέλος πάντων κάποιους, λένε οι κακές ή οι καλές γλώσσες. Λέγονται πολλά και διάφορα. Ναι. Εν πάση αυτούς. Αυτό θα τα αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος. Για να ελέγξετε το κόμμα. Δεν καλύτερα. Θα το αποφασίσω εγώ. Τα μέλη του κόμματος θα το αποφασίσουν. Ανεξάρτητα με το τι ακριβώς θα ισχύσει ο πρόνοια. Αν θα υπάρχουν περιορισμοί στις θητείες και πόσες θα είναι αυτές οι θητείες. Ή αν δεν θα υπάρχει περιορισμό στις θητείες. Επειδή είμαι το πρώτο στέλεχος της ΕΔΕΚ που από το 1989 είχα θέσει πρόταση για περιορισμό των θητιών και στα κομματικά αξιώματα και στα πολιτικά αξιώματα. Αυτό αφορά και τον Πρόεδρο, φανταζομαι. Και τον Πρόεδρο. Για να είμαι ακριβώς συνεπής με τις μέχρι σήμερα θέσεις και τοποθετήσεις μου, εγώ θα διεκδικήσω, εάν οι συνθήκες μου το επιτρέψουν, 2 θητείες μόνο στην Προεδρία της ΕΔΕΚ. Αυτό θα γίνει γιατί εσείς το επιλέγετε ή γιατί θα θεσμοθετηθεί? Έχει μία διαφορά. Είπα ανεξάρτητα αν θα θεσμοθετηθεί ή αν δεν θα θεσμοθετηθεί. Εσείς θα θέλετε να θεσμοθετηθεί, φαντάζομαι. Η θέση δική μου είναι ξεκάθαρη. Το είπα από το 1989. Μάλιστα. Και είναι κάθε φορά να το υποναφέρω σε όλα τα συνέδρια του κόμματος. Εγώ έχω δώσει την υπόσχεση και έχω εξαγγείλει ότι θα διεκδικήσω μόνο 2 θητείες στην Προεδρία της ΕΔΕΚ. Έλεγα να το κλείσουμε εδώ, αλλά θυμήθηκα και κάτι άλλο που δεν πρέπει να τα αφήσουμε να πέσει κάτω. Μέχρι τώρα στα θέματα διαφθοράς, διαπλοκής, λίγο πολύ η ΕΔΕΚ ήταν σε μία θέση ισχύως, μπορούσε να επικρίνει και να κατακρίνει άλλα κόμματα, άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Εξελίξεις που υπήρχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα έδειξε ότι στελέχη της ΕΔΕΚ μετήχαν σε υποθέσεις και διαπλοκής και διαφθοράς. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε? Η ΕΔΕΚ εξακολουθεί να παραμένει σε θέση ισχύως. Γιατί η ΕΔΕΚ δεν είχε ποτέ ως κόμμα καμία εμπλοκή. Ούτε έφτασα στα ταμεία της ΕΔΕΚ οποιαδήποτε ποσά ως αποτέλεσμα διαπλοκής, συναλλαγής ή δωροδοκίας. Εάν ενδεχομένως επιβεβαιωθεί ότι οποιαδήποτε μέλη ή στελέχη του κόμματος, όπως τονίσαμε πολλές φορές, όσο ψηλά και αν βρίσκονται στην ιεραρχία του κόμματος,
κριθούν ότι είναι ένοχα σε τέτοιου είδους παραπτώματα, τότε εμείς έχουμε ζητήσει η δικαιοσύνη να είναι αδίσταχτη. Και να μην είναι καθόλου επί οικής. Κύριε Ζωπουλέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για ακόμα μια μισή ώρα. Ίσως το κάνουμε. Εγώ, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου έχεις δώσει. Όντως ήταν μια ζωντανή συζήτηση, αντιπαραθετική αλλά ουσιαστική. Εύχομαι και ελπίζω ότι. Έχουμε αντίλογο που κάποιος πρέπει να τον κάνει. Πολύ καλά. Εύχομαι και ελπίζω ότι οι τηλεθεατές τουλάχιστον θα έχουν ενημερωθεί κατά τη καλύτερα, θα έχουν αποκομίσει κάποια σημαντικά και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να ακούω και να ακούσω τις απόψεις των τηλεθεατών, τις εισηγήσεις τους. Είμαι έτοιμος και ανοιχτός να συζητήσω κάθε εισήγηση και να την υιοθετήσω εκεί και όπου θεωρηθεί ότι αυτή θα συμβάλλει προς το καλύτερο. Και για την επίλυση του προβλήματος μας, που το επιδιώκουμε και το θέλουμε να είναι το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι οποιαδήποτε λύση, μια λύση που να διασφαλίζει την ασφάλεια και την προοπτική του λαού μας σε πλαίσια ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας, αλλά και το ξεπέρασμα των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν επισορευτεί στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.